κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και στην εκπομπή One Time, Παρασκευή σήμερα 23 Φεβρουαρίου. Και είμαστε εδώ για να ανοίξουμε τα χαρτιά τόσο του συνεδρίου και όλων αυτών που συνέβησαν κυρίως εχθές και με όσα εξελίσσονται σήμερα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστρέφεια, κάποιοι το λένε. Κάποιοι λένε ότι ξανά άνοιξε η πόρτα για την διαδοχή, καθώς όπως είπε και ο κύριος Κασελάκης, φέρτε μου έναν αντίπαλο να αναμετρηθούμε για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο αρχηγός. Και προφανώς κάποιες ημέρες, μήνες θα δούμε, αυτό θα το συζητήσουμε και αυτό, θα δούμε μια νέα μάχη για να δούμε για το ποιος θα ηγηθεί της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Δίπλα μου είναι ο Μάνος ο Οικονομίδης. Μάνο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πάνος Κογιοστάσης, ο οποίος είναι και διδάσκων πολιτικής επιστήμης. Πάνο, καλησπέρα. Μαρίνα Ρίγου, δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα. Άρια Γάτσα, δημοσιογράφος και φυσικά αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΑ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανεκλεγήσα. Επανεκλεγήσα, βεβαίως. Πολύ καλά κάνεις, Μάνο. Συγχαρητήρια κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους και εσάς. Και φυσικά ο κύριος Γιώργος Παπούλιας, ο οποίος είναι διευθυντής in social στο Ινστιτούτο για την Σοσιαλδημοκρατία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα, κύριε Παπατζή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ όλους σας που είστε εδώ, γιατί πάντοτε η κουβέντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω πλέον οι εξελίξεις και όλα αυτά τα οποία γίνονται μας δίνουν αφορμή για να κάνουμε ωραίες και χρήσιμες, θα έλεγα, συζητήσεις. Να περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε κοντά σας. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στη θεματολογία μας και στην επικαιρότητα, καθώς έχουμε, όπως προανήγγυλα και στην έναρξη της εκπομπής, τις ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, ο κύριος Κασελάκης θα έχει αντίπαλο του κάποιον. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διαφανεί το ποιος θα είναι αυτός ο αντίπαλος. Είχαμε χθες την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα μέσω φυσικά των social media, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε και είναι αντιθεσμικό, αν μας επιτρέπετε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεδιπλώσουμε το ρεπορτάζ για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του κυρίου Κασελάκη, οι πιθανοί αντίπαλοι του κυρίου Κασελάκη, πότε θα γίνουν όλες αυτές οι ισοκομματικές διαδικασίες και τι είναι τελικά αυτό το ζητούμενο, πόσοι θα πάνε στις κάλπες, πώς θα είναι αυτή η διαδικασία, ποιος θα βγει. Να ξεκινήσουμε βλέποντας, αν θέλετε, πριν περάσουμε να κάνουμε τη συζήτησή μας, αν είμαστε και από πάνω έτοιμοι, φωτογραφία με τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου που δεν είχε κοινό. Το συνέδριο, κάτι το οποίο βέβαια συνηθίζεται, γιατί είπαμε, έχουμε την έναρξη του συνεδρίου, το περίμενε ο κόσμος πάρα πολύ και φυσικά οι φίλοι και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς είχαμε και την δήλωση αυτή, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε, και ξεκίνησαν όλες οι εσωτερικές διεργασίες, οπότε η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή. Λοιπόν, δεν ξέρω, Μάνο, αν περιμέναμε τόσο σύντομα τις εξελίξεις, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα του κ. Κασελάκη και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σημειολογικά μόνο να πω ότι αύριο ξημερώνει 24 Φεβρουαρίου και κλείνουμε 5 μήνες από την εκλογή του κ. Κασελάκη στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ποσοστό και με έκπληξη τότε. Αμφισβητήθηκε πολύ. Πολλοί λένε ότι του φάγανε το σηκώτη. Αλλά τόσο σύντομα να περιμένουμε τις εξελίξεις πριν καν τις ευρωεκλογές. Ναι, και επειδή εδώ και όσες φορές έχουμε μοιραστεί κοινούς προβληματισμούς, τόσο σύντομα δεν το περιμέναμε. Αισθάνομαι ότι ο κύριος Κασελάκης εξελίσσεται στο πρόσωπο ενός καθρέφτη γεμάτο οξύμορα. Δεν τον γνωρίζαμε πριν το καλοκαίρι, όταν ο κύριος Τσίπρας απουσίασε για ένα μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω αν τα σενάρια εκείνης της εποχής, ότι όντως ο κύριος Τσίπρας πρόωθησε υπομείνει την υποψηφιότητά του, ισχύουν. Δηλαδή ότι είναι αυτός που του άνοιξε την πόρτα για να μπει και να καθίσει στην καρέκλα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ότι ακόμη και σε ένα ομοιογενές μείγμα ψηφοφόρων, μέλη δεν ήξεραν ποιοι θα είναι, έναν κομματικό μηχανισμό που είναι ο Χρειάς. Ο μόνος ο οποίος είχε τότε ισχυρό κομματικό μηχανισμό ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, καταλαβαίναμε και το είδαμε και μετά, ότι δεν τον γοήτευε ιδιαίτερα η προοπτική να περάσει η ηγεσία, η διαδοχή του δηλαδή, στην κυρία Χτσιόλου και τους υπόλοιπους, τους οποίους είδαμε και τώρα μετά την αποχώρησή τους προς την Νέα Αριστερά, περίπου τους κατονομάζει εκ νέου υπονομευτές. Για μένα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η παρέμβαση η χειρή του κύριου Τσακαλώτου και η επιθετική. Ο κύριος Κασελάκης βγήκε λοιπόν χωρίς, σαν θύελα, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα, χωρίς ιδέες.
είχε υπέρ το πλεονέκτημα και της εικόνας, αλλά το ότι ακριβώς επειδή δεν είχε συμμετοχή στο εθνικό γίγνεσθε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν κάτι που αποτέλεσε καινούριο. Λευκή σελίδα. Θέλω. Αυτό, αν θέλεις, έχει λίγο πολύ αναλυθεί και από τις εκπομπές και προφανώς και όταν προέκυψε όλο αυτό το θέμα. Είμαστε τώρα στην μέρα, στο συνένα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αρχίζει πάλι να διαμορφώνεται ένας χάρτης του ποιοι μπορεί να είναι απέναντι από τον κύριο Κασελάκη. Γιατί είπε, βρείτε μου αντίπαλο και ξαναπάμε. Δηλαδή, δείχνει ο ίδιος ότι εγώ είμαι εδώ, θεωρώ ότι μπορώ να ξανακερδίσω, βρείτε μου αντίπαλο. Και βλέπουμε ήδη την κάρτα, και αυτό θέλω δηλαδή, για να μπορέσουμε να δώσουμε και την επόμενη μέρα. Βλέπουμε την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία και οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει σε αυτά που λέμε. Την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που τουλάχιστον οι πληροφορίες τη φέρουν σαν την. Ναι, φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο γύρω από την οποία συνασπίζονται όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ο κύριος Τεμπονέρας και με την ομιλία του σήμερα είπε ότι εγώ κάνω πέρα, γιατί το σενάριο βασικό ήταν ότι ο κύριος Τεμπονέρας θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει. Ο δε κύριος Φάμελος έχει τηρήσει, νομίζω, μια ευθεία γραμμή αξιοπρέπειας εδώ και από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να εκτεθώ μπροστά ως πρόεδρος. Κυρία Γεροβασίλη, να προσθέσουμε ότι είναι σταθερή συνομιλήτρια του κυρίου Τσίπρα. Διαχρονική συνομιλήτρια και αυτό ίσως έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και επίσης έχει κάνει πολλές επαφές σήμερα, το οποίο και αυτό δείχνει το στίγμα τέλος πάντων ότι στην πραγματικότητα φαίνεται να είναι αυτή. Αυτό και το ρεπορτάζ λέει ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι ο άνθρωπος ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε την επαφή με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς είναι και αυτή που επιδιώκει και τη στήριξη του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και που ενδεχομένως αν δεν την εξασφαλίσει ή αν δεν την έχει ήδη εξασφαλίσει, γιατί μπορεί στις εσωτερικές συνομιλίες και διεργασίες να έχουν περάσει πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο βγαίνει και ξέρουμε εμείς. Στην πράξη, κυρία Γεροβασίλη, είναι αυτή η οποία τράβηξε το χαλί. Το λέω επειδή ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε στα ερωτηματολόγια για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και πολλοί λένε ότι δεν το έκανε μόνη της. Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που λέμε σαν ρεπορτάζ. Έτσι στην πολιτική γραμματεία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ότι από εκεί άρχισε όντως να ξετυλίγεται το κουβάρι. Το κουβάρι και μετά αυτό έγινε μεγάλο γεγονός που προκάλεσε εξελίξεις όταν ο κύριος Τσίπρας παρενέβη με την παρέμβασή του που πολλοί λέγανε ότι δεν θα ασχοληθεί, ότι είναι πίσω από τις κουίντες και δεν ασχολείται, αλλά τελικά φαίνεται ότι ασχολείται και παρεμβαίνει και θέλει να είναι εκείνος που θα δρομολογεί τις εξελίξεις. Θα το μένει όμως να το δούμε αυτό στην πορεία. Εδώ άρα υπάρχει και ένα επιπλέον, έτσι, είναι το πότε παρεμβαίνει, μετά από ποιες και με ποιο τρόπο το κάνει, ποιες διαδικασίες, ποιο τρόπο και αν το timing, η στιγμή δηλαδή που παρεμβαίνει, είναι αυτή η οποία θα έπρεπε, έτσι, προφανώς. Να προσθέσουμε κάτι, αλλά να βάλω και μία ερώτηση. Δηλαδή, προσπαθούμε να αποδώσουμε ένα σχέδιο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω δόλιο από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ότι εξυφαίνει ένα σενάριο αποδόμησης του κυρίου Κασελάκη, βάζει μπροστά την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, γιατί αν είναι η πρώτη που τράβηξε το χαλί και λέμε ότι έχει τη στήριξη προκειμένου να διεκδικήσει την αρχηγία απέναντι στον κύριο Κασελάκη, όλο αυτό είναι ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι προκάλεσε ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή, προκαλεί εδώ και πολύ καιρό. Οδήγησε στη διάσπαση εν μέρη, διότι η ομάδα που τελικά προχώρησε στην Νέα Αριστερά δεν έφυγε γιατί διαφώνησε, επειδή ή τέλος πάντων δυσαρεστήθηκε γιατί δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν τη θέση της ηγεσίας, αλλά είχαν ιδεολογικές ουσιαστικές διαφορές με την πορεία που φαινόταν να χαράσσεται για το ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς τις συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή υπήρχε, αν θέλετε, μία αφασική περίοδος. Ναι, Μαρίνα μου, αλλά περίμενε. Πάνω θα έρθω σε σένα. Φεύγουν αυτοί οι οποίοι είχαν ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ τον παλιό, τον οποίο εκπροσωπούσε ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται για να. Και όταν έγινε η Νέα Αριστερά, ο κύριος Τσίπρας δεν φάνηκε να παίρνει θέση υπέρ αυτών που έφυγαν, γιατί δεν συμφωνούσε ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει. Δηλαδή είναι κάτι οξύμορο και αντιφατικό όλο αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει τον βηματισμό του σε καμία περίπτωση μετά από τη βαριά ήττα που υπέστη με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, που είχε ως απόρρια να πει παραμερίζω. Αλλά όχι φεύγω. Όχι παρετούμε και φεύγω. Εγώ το τονίζω αυτό πάντα. Και επίσης ο κύριος Κασελάκης δεν μπόρεσε επίσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο ευθύνεται. Κάποιοι του ρίχνουν τις ευθύνες. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάτε ότι έγινε και μια διάσπαση. Φύγανε στελέχη πολλά, τα οποία ήταν πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα. Και ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί μάλλον να ανοίξει μια δική του ατζέντα.
η οποία για τα αριστερά κόμματα μάλλον δεν είναι συνήθις. Έτσι, δεν του το επιτρέπουν αυτό. Και τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πού φτάσαμε δηλαδή, θέλω να το τονίσω αυτό. Αντίστοιχα, δεν το έδωσαν και μεγάλο περιθώριο. Δηλαδή τώρα οι 5 μήνες για να δείξουν. Είναι μικρό περιθώριο. Είναι πολύ μικρό το περιθώριο. Και καλούνται πάλι να έρθουν οι ψηφοφόροι να. Και να μην ξεχνάμε ότι η βάση τον ψήφισε παμψηφί. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και τα όργανα. Αλλά ποιο είναι τώρα το οξύμορο σχήμα. Αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να ασχολείται με αντιπολίτευση ως προς τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν και σπαράσονται μεταξύ τους τα στελέχη. Και αυτό γενικότερα δεν είναι καλό. Γιατί και μια κυβέρνηση πρέπει να έχει αντιπολίτευση, να έχει προτάσεις. Γιατί κάποιοι κάποιους εκφράζουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμβεί. Επίσης, χαμένος θέλω να πω, δεν ξέρω αν θα το βάλουμε στην ατζέντα, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα του ΠΑΣΟΚ της κεντροαριστεράς. Γιατί φαίνεται να μην μπορεί γενικότερα να αποστάσει ωφέλη από αυτή την κρίση που μαστίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, πάντως. Αλλά έχουμε πολύ ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Οπότε... Είναι πρώτος. Δηλαδή, σε όλες οι δημοσκοπήσεις τον κύριο Ανδρουλάκη τον φέρνουν δεύτερο κόμμα. Οπότε δικαιωματικά θα λέγαμε, επειδή και γι' αυτό δεν έχει διανυθεί πολύ μεγάλος χρόνος, ας δώσουμε και εκεί την πίστοση χρόνου. Αλλά θεωρώ ότι τα του ΣΥΡΙΖΑ και το τι μπορεί να εξηφαίνεται το σχέδιο πίσω από όλο αυτό που βλέπουμε εμείς, δηλαδή το τι υπάρχει πίσω από τις κουίντες, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο και έχει και το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ, για μένα δεν είναι ξεκάθαρο τι πάει να γίνει αυτή τη στιγμή και ποιος κινεί τα νήματα. Πάνω. Θα έλεγα καταρχάς ότι ο Κασελάκης συνάντησε μια γενικευμένη αμφισβήτηση στο εσωτερικό του κόμματος, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με την κακή δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι τρίτος στις έρευνες νόμης και φαίνεται ότι θα είναι τρίτος και σε ευρωεκλογές. Αναγκάστηκε από τη στιγμή που αμφισβητείται μια ηγεσία, πετάει το γάντι και λέει: θα μου δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης μέχρι τις εθνικές εκλογές, ώστε να κριθώ τότε, ή ξαναπάω στη βάση για να ζητήσω αναβάπτιση ηγεσίας μου εκεί. Ο Τσίπρας σήκωσε αυτό το γάντι ως πρώην πρόεδρος, χωρίς όμως να θέτει υποψηφιότητα ο ίδιος. Με αυτή την παρέμβαση που έκανε στο Facebook, προφανώς. Μάλλον η παρέμβασή του, η πολιτική δεν εξαντλείται σε αυτό που έγραψε στο Facebook. Προφανώς είναι η απαρχή μιας συνολικής πολιτικής κίνησης, η οποία καταλήγει στην υποστήριξη μιας υποψηφιότητας κοινής, η οποία θα εκπροσωπεί την πλευρά των διαφωνούντων απέναντι στην ηγεσία, στην οποία πλέον ανήκει και ο Αλέξης Τσίπρας. Από ό,τι φαίνεται, η κυρία Γεροβασίλη είναι το πρόσωπο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα καταλήγουν. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει. Από άποψη επικοινωνιακή, να το πω έτσι, δύο θετικά και δύο αρνητικά. Το ένα θετικό είναι ότι είναι ένα μετριοπαθές τέλεχος, το οποίο σε ένα κόμμα που σπαράζεται από εσωτερικές εντάσεις και έχει υποστεί ήδη δύο διασπάσεις, μπορεί να συμβάλλει με έναν τρόπο ενοποιητικό, δηλαδή να επανενώσει τα διάσπαρτα κομμάτια και να διασφαλίσει μια εσωτερική ομοιογένεια. Το δεύτερο θετικό είναι ότι έχει τις ευλογίες του κύριου Τσίπρα, ο οποίος ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός είναι ακόμα δημοφιλής στο εσωτερικό του κόμματος. Τώρα τα δύο αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό είναι το γεγονός ότι ο κύριος Γεωβρασίλη έχει ακριβώς τις ευλογίες του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι σαν, αν όχι καθοδηγούμενη ή ελεγχόμενη, τέλος πάντων υποστηριζόμενη από τον πρώην πρόεδρο σε σημείο ώστε να τον εκπροσωπεί. Και όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, η οποία έχει ζητήσει τη στήριξή του για να βγει μπροστά. Ακριβώς. Δηλαδή για να μην χρεωθεί ενδεχομένως. Ακριβώς. Και το δεύτερο. Ενδεχομένως μια ήττα. Αρνητικό είναι ότι φαίνεται να εκπροσωπεί τις παραδοσιακές δυνάμεις του κόμματος, χαρίζοντας το επιχείρημα της ριζικής ανανέωσης στον κύριο Κασελάκη. Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης τώρα σε αυτή τη φάση από τη μία πλευρά έχει ένα σαφές αφήγημα, δηλαδή λέει ότι εγώ είμαι ο νόμιμος πρόεδρος, νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος, απέναντι στους υπονομευτές οι οποίοι προσπαθούν να με εμποδίσουν να διοικήσω το κόμμα. Αλλά ο κύριος Κασελάκης εξελέγει το Σεπτέμβριο για να διασφαλίσει την ανάταξη την εκλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Και που του δώσαν και την εντολή, άλλαξε τα όλα. Γιατί να τα λέμε και όλα. Δηλαδή, ο Στέφανος Κασελάκης με αυτή τη λογική, με αυτό το σύνθημα βγήκε. Ήταν η αντισυστημική υποψηφιότητα απέναντι στην κυρία Αλλά ήταν μια συστηματική σε ακριβώς εκείνη τη εικόνα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, που οδηγήθηκε στο 17%, που είχε την ευθύνουσα αυτή πορεία που είχε. Άρα λοιπόν, ο ίδιος έχει όλα τα άλοθη με το μέρος του και το χρόνο. Και τη συμπεριφορά αυτή που έχει. Βέβαια το καταστατικό πολύ δεν έχει πατήσει πάνω πολύ στο καταστατικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εξελέγει προκειμένου να διασφαλίσει την εκλογική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις και από την όλη πορεία του κόμματος. Και εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί.
η απάντηση σε αυτό το γιατί, κατά τη γνώμη μου, θα προσδιορίσει εν τέλει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Διότι το εκλογικό αποτέλεσμα εννοείς των ευρωεκλογών, εθνικών ή το εσωτερικό. Δεν κατάφερε να διασφαλίσει ακόμα την εκλογική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκοπική συμπεριφάση και okay. Εκλογική μέχρι τον Ιούνιο. Το ερώτημα, στο ερώτημα γιατί, ο κ. Κασελάκης λέει ότι η απάντηση έχει να κάνει με τους υπονομευτές που με έχουν εμποδίσει να διοικήσω. Η απάντηση των διαφωνούντων λέει ότι ο κ. Κασελάκης είναι ανεπαρκής. Τώρα, ποια από τις δύο απαντήσεις θα κυριαρχήσει, θα προσδιορίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωραία. Αν επικρατήσει πρώτη, θα επανεκλεγεί ο Κασελάκης. Ένα λεπτό. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι να δίνουμε και πληροφορίες και ρεπορτάζ, να δούμε καταρχάς πότε θα είναι αυτός ο χρόνος των εκλογών για να δούμε τελικά αν θα είναι ο κύριος Κασελάκης ή κάποιος άλλος από την ανάδειξη των διοικητών. Λένε για τις 10 Μαρτίου, Μαρία. Λένε για τις 10 Μαρτίου, αλλά το καταστικό νομίζω λέει ότι θα πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας. Άρα... Το οποίο υποστήριξε ο κύριος Βασιλιάδης, που είναι μαζί με την κυρία Σβίκου, οι δύο γραμματείς του κόμματος. Ωραία. Το βλέπουμε εδώ. Λέει με την κρίση της απόφασης διοργάνωσης προκριματικής εκλογής και της ημερομηνίας διεξαγωγής της, πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον ένας μήνας. Κατ' εξαίρεση, το διάστημα αυτό μπορεί να συντομεύσει στην περίπτωση προκήρυξης πρόωρων εθνικών εκλογών. Κάτι το οποίο σαφώς είναι λογικό. Πρέπει να πάει στο στρατό. Υπάρχει... Θα πάει τώρα όμως στο στρατό. Και επίσης οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι λίγο έτσι. Περίμενε. Έχουμε δύο γεγονότα για το Μάρτιο. Το Μάρτιο έχουμε δύο αργίες. Έχουμε την καθαρά Δευτέρα και την 25η Μαρτίου. Άρα, συν πλήν εκεί κοντά, θεωρώ ότι δεν θα μπαίνει στη διαδικασία, γιατί είναι και ζητούμενο η συμμετοχή, το πόσοι τελικά θα πάνε ξανά στις κάλπες για να ψηφίσουν τον όποιον κύριο Στέφανο Κασελάκη ή όποιον θα είναι απέναντι από τον κύριο Κασελάκη. Ένα ζητούμενο είναι αυτό. Και προφανώς θα θέλουν να πάει ο κόσμος. Και το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Κασελάκης, καταρχάς αναφορικά με την στρατιωτική του θητεία, μπορεί να πάρει αναβολές, έτσι δεν είναι. Οπότε να πάει πιο πίσω όλος αυτός ο χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο πιθανό είναι να δούμε κάποιες εκλογές τον Απρίλιο. Οπότε εκεί θα υπάρξει η δυνατότητα να αναπτυχθούν ανάλογα φορικά με τις υποψηφιότητες και αυτό που λέμε η ατζέντα και των δύο, για να δουν τελικά. Εντάξει, η πλευρά Κασελάκη θέλει να πάει γρήγορα. Θέλει να πάει άμεσα σε εκλογές, προκειμένου να κερδίσει το momentum και να μην προλάβουν οι υπόλοιποι να οργανωθούν και να τρέξουν καμπάνια. Τώρα υπάρχει το καταστατικό που λέει ένα μήνα και ενδεχομένως καταλήξουν τελικά σε αυτόν τον ένα μήνα, άρα θα πάει τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια φάση πάλι έντονης εσωστρέφειας. Θα είναι διχαστικό το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Το είδαμε και στην. Γιατί το είχαμε και μέχρι ακριβώς, τώρα. Το είδαμε και στην προηγούμενη εσωκομματική αναμέτρηση. Και όποιος και να εκλεγεί τελικά, είναι αμφίβολο αν ο ηττημένος θα παραμείνει στο κόμμα την επόμενη μέρα. Δεν θα εξαρτηθεί και από το εκλογικό αποτέλεσμα κατά πόσο θα είναι καθαρό ή όχι. Ο κύριος Τσίπρας παίρνει και ένα ρίσκο εάν στηρίξει ανοιχτά την κυρία Κυραβασίλη. Και τη στηρίζει τώρα. Παίρνει ένα ρίσκο, γιατί εάν το εκλογικό σώμα αποφασίσει αλλιώς. Αν σε αποφασίσει διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά. Έχει πάρει ήδη η θέση. Δηλαδή, όταν βγαίνει και λέει στον αρχηγό. Καλά, όταν λέει ότι πάμε σε εκλογές, προφανώς και έχει πάρει θέση. Μπορεί να χάσει όμως. Τουλάχιστον σε αυτό, φυσικά. Κύριε Παπούγια, πάντως, αρκετοί στο Πασόκ βλέπουν μια κάποια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω αυτής της διαδικασίας και του. Αυτού του επιθυμητού από αυτόν, εν πάση περιπτώσει, να σταθεί απέναντι στον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Έχω την εντύπωση, πέρα από την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα, που όντως ήταν ηχηρή και δρομολόγησε εξελίξεις. Και αντιθεσμική. Θα κρυθεί, φαντάζομαι, και στην πορεία αυτό. Ένας πρώην πρόεδρος συνήθως έχει αυξημένες δυνατότητες, ας πούμε, να κάνει κάποιο τέτοιο είδους παρεμβάσεις. Τον τρόπο, αλλά και την ευθεία αμφισβήτηση. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που προήλθε από εκλογές, από τη βάση του κόμματος, με ένα τεράστιο ποσοστό, και ξαφνικά βγαίνει και λέει: όχι, πάμε, βρείτε. Υπάρχει και χειρότερη. Εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι ποια είναι η βάση. Σας διακόψαμε. Υπάρχει ένα ζήτημα με αυτού του τύπου τις εκλογές. Θέλω να πω ότι ήθελα να πω πέρα από τα πρόσωπα και από την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα, ότι έχουμε εδώ ένα κόμμα σε μια μακροχρόνια κρίση. Από την εποχή ακόμα που γιγαντώθηκε κάπως ξαφνικά και ο τρόπος με τον οποίο κατέλαβε την εξουσία, ο τρόπος με τον οποίο τη διαχειρίστηκε, οι λόγοι για τους οποίους την έχασε και πώς ξόδεψε μετά και όλο το διάστημα που είχε για να ξανατοποθετηθεί πάλι στον χώρο, να κοιτάξει τα θέματα της εκπροσώπησής του, τα θέματα αντιπροσώπευσης και πολιτικής φυσιογνωμίας
Και αυτός ο χρόνος ξοδεύτηκε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον ξαναβρίσκεται ξανά σε μια έτσι μεγάλη περιδίνηση. Ξαναξοδεύει χρόνο τώρα στο συνέδριο και δεν συζητάει πολιτικά. Και ξαναμιλάμε πάλι για επίπεδο προσώπων. Καταλήγοντας σε αυτό το παράδειγμα του κύριου Κασελάκη, ο οποίος προήλθε πάλι από την αφισβήτηση της προηγούμενης ηγεσίας ότι χρειάζεται αλλαγή προσώπου χωρίς να γίνει πολιτική συζήτηση, και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτό το επίπεδο, είπε πριν κάτι η κυρία Αγάτσα για το θέμα του στρατού, είναι ότι εκτός από τα πολιτικά ζητήματα που έχει αφήσει πίσω ή που προσπαθεί, θέλει χρόνο και χρειάζεται για να τα επεξεργαστεί, να προσγειωθεί και λίγο να προσαρμοστεί μάλλον στην ελληνική πραγματικότητα. Ο κύριος Κασελάκης. Βλέπουμε ότι σέρνει κάποια τέτοιου είδους τεχνικά βαρύδια που είναι αρκετά σημαντικά για ένα πρόσωπο που κατέχει μια τόσο σοβαρή θεσμική θέση. Και μην ξεχνάμε ότι δεν βρίσκεται στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν έχει και καμία άλλη θεσμική ιδιότητα πέραν της κομματικής του κομματικού αξιώματος. Χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Κάθε φορά προκύπτει και κάτι καινούριο. Είδαμε σήμερα πάλι κάποιο ζήτημα με τα επαγγελματικά του, τις επαγγελματικές του εκκρεμότητες. Έχει τις εκκρεμότητες. Το οποίο ήταν ξεκάθαρο στην απάντηση που έδωσε. Του στρατού. Οπότε... Βεβαίως. Το λέμε ότι απλά θεσμικά μπαίνουν συνεχώς κάποια εμπόδια. Και επίσης ότι το τελευταίο διάστημα, εδώ δεν ξέρω αν συνδέεται αυτό στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασης του κυρίου Τσίπρα, ότι άνοιγε συνεχώς καινούργια μέτωπα. Καινούργια μέτωπα στο κομματικά. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας και την Αγγελική της Πανού, η οποία πραγματικά έχει το ρεπορτάζ, γιατί και παρακολουθεί τις εξελίξεις και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν τελικά καταφέρει ο κύριος Κασελάκης και νικήσει τον όποιο αντίπαλο βρεθεί απέναντί του, προφανώς όλα αυτά που περιγράφουμε εμείς τώρα θα έχουν πέσει στο κενό. Και τα ζητήματα αυτά τα οποία ανακύπτουν, είτε αυτά που λέμε σαν βαρύδια, ας πούμε, η στρατιωτική του θητεία, προφανώς για κάποιον μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία, ή αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε εσείς, κύριε Παππού, ή τα επιχειρηματικά. Εάν τελικά όμως καταφέρει και νικήσει για άλλη μια φορά όλο αυτό το σύστημα Τσίπρα, κάτι θα σημαίνει. Καταρχάς, αν έχει κερδίσει τον Τσίπρα, επί της ουσίας. Προφανώς. Το ψήφιο που υποστηρίζει ο Τσίπρα. Ακριβώς. Άρα θα έχει. Ακριβώς. Οπότε δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν τότε. Θα έχει ένα άλλο κόμμα. Βέβαια θα έχει, έτσι, το θα έχει άλλο κόμμα. Ναι. Το όνομα, στο οποίο ούτως ή άλλως ο ίδιος. Δηλαδή, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο οποίο όμως ο ίδιος πριν από μία ακριβώς εβδομάδα είπε βάσει του ερωτηματολογίου ότι είναι έτοιμος να αλλάξει και το όνομα και το λογότυπο και γενικότερα να προχωρήσει στο άλλαξε τα όλα. Λοιπόν, αν έχουμε την Αγγελική κοντά μας, να την καλησπερίσουμε. Αγγελική, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι πρώτα να σε ρωτήσω. Θα ξεκινούσα ρωτώντας το εξής. Θεωρείς ότι όλο αυτό τελικά που έχει γίνει και που περιγράφουμε τόσο γλαφυρά όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι είναι ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα? Θεωρώ ότι είναι ένα κακά οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, χωρίς να έχει αυτή την πρόθεση, δίνει στο Στέφανο Κασελάκη μία διέξοδο. Mm-hmm. Με την έννοια ότι εάν δεν γινόταν τώρα η προσφυγή στη βάση, ο κύριος Κασελάκης θα πήγαινε σε ευρωεκλογές για να υποστεί μία πολύ βαριά ήττα και λόγω της αταξίας που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματός του και λόγω της επιθετικότητας πολλών στελεχών της πολιτικής γραμματείας εναντίον του. Ενώ τώρα είτε χάσει είτε κερδίσει θα του βγει σε καλό, με την έννοια ότι αν κερδίσει θα είναι πια ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ, ένα δικός του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το μπραντ θα έχει μείνει και αυτό όσο μείνει, γιατί μάλλον και το όνομα θα αλλάξει. Εάν χάσει, νομίζω ότι θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο και πάντως δεν θα γυρίσει στο Μαϊάμι. Σε ρωτήσω... Να δούμε λίγο που βρισκόμαστε. Ακριβώς. Και το αν έχουν, εκτός από αυτό που έχουμε αναλύσει αναφορικά με το ποιοι θα βρεθούν απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη, αν το ρεπορτάζ φέρνει και νέα ονόματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν φέρνουμε και καινούργια στοιχεία στο πού βρισκόμαστε τώρα, όπως πολύ σωστά είπες. Το πιθανότερο είναι ότι αύριο από το βήμα του συνεδρίου η Όλγα Γεροβασίλη θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Το πιθανότερο είναι ότι η πρώτη κόντρα μεταξύ των δύο υποψηφίων θα αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, αυτό που λέγατε πριν, αν θα γίνει σύντομα όπως επιθυμεί ο Κασελάκης ή αν θα γίνει αργότερα όπως επιθυμεί το αντικασελακικό μέτωπο. Το δεύτερο σημείο διαφωνίας νομίζω θα είναι η ίδια η διαδικασία, δηλαδή η πλευρά Κασελάκη θα προτείνει να υπάρχει και ηλεκτρονική ψηφοφορία, έτσι κι αλλιώς ο Κασελάκης έχει μία έφεση στην ψηφιακή επικοινωνία.
Η άλλη πλευρά δύσκολα θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Οπότε θα υπάρξει ένταση, νομίζω, από το πρώτο λεπτό που θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη. Αναφορικά με τα μέλη για το αν θα επιτραπεί, γιατί στην προηγούμενη διαδικασία το Σεπτέμβριο είχε δοθεί δυνατότητα ακόμα και σε έναν που δεν ήταν μέχρι τότε μέλος, εκείνη την ημέρα της ψηφοφορίας να εγγραφεί και να πάει να ψηφίσει. Πιστεύεις ότι αυτό... Ναι. Από αυτό δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Ο Κασελάκης θα θελήσει να ανοίξει κι άλλο τη διαδικασία. Δηλαδή, για τον Κασελάκη και να μην γραφτεί κανείς μέλος, να είναι φίλος, όπως συνέβη στις εκλογές διαδικασίες των άλλων κομμάτων, είναι αποδεκτό. Η άλλη πλευρά αυτό δεν θα το δεκτεί. Σου θυμίζω, Μαρία, ότι και στο συνέδριο υπήρχε κόσμος που δεν ήταν σύνεδροι. Ναι, βέβαια. Γιατί ο Κασελάκης είπε, ελάτε να με ακούσετε. Και έγινε αυτό. Το τάκβοντο. Δηλαδή, πήγε πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν ήταν σύνεδροι. Αυτό, άρα θα υπάρξει μια εμπλοκή επί της διαδικασίας. Θα ανέβουν οι τόνοι μόνο για το πώς θα γίνουν οι εκλογές. Πριν αρχίσουν να καταδίθεται πολιτικές σκέψεις και επιχειρήματα. Γενικά αναμένεται να είναι μια έντονη διαδικασία. Ο Κασελάκης θα ζητήσει οπωσδήποτε debate. Η άλλη πλευρά μάλλον δεν έχει λόγο να ανταποκριθεί θετικά, αλλά και αυτό δεν ξέρω πώς θα το... αν θα το πούνε... δεν θα πούνε ευθέως ένα όχι, αλλά προφανώς θα γύρουν διάφορα προσκόμματα. Θα είναι διχαστικό το κλίμα, είναι ήδη δηλαδή, Αγγελική, δεν το συζητάμε. Και μεγάλο στοίχημα θα είναι φυσικά η συμμετοχή, έτσι, γιατί αν δεν έχει και συμμετοχή, η πορεία κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θεωρηθεί αμετάκλητη. Δεν είναι λίγο όμως οξύμορο. Τώρα καταλαβαίνω και εσείς πιο μακριά, οπότε σε διακόπτω λίγο άγαρμα. Δεν είναι όμως λίγο έτσι οξύμορο. Ο κύριος Κασελάκης νιώθει νικητής. Γι' αυτό και μάλιστα είπε: φέρτε μου ποιον είναι αντίπαλο και να πάμε να ζητάει ο ίδιος debate, όταν και ο ίδιος, ξέρεις, και με την ελληνική πραγματικότητα δεν το έχει πάρα πολύ. Ούτε με την βάση του κόμματος. Δηλαδή, με ποια λογική ζητάει debate? Δηλαδή, το περιμένεις debate να ζητάει η Όλγα Γεροβασίλη, που είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον. Η εμφάνιση χθεσινή του Κασελάκη στο Τεκ Βοντό, που ήταν ομπαμική και ήταν και πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή η ομιλία εν κινήσει χωρίς χαρτί μπροστά και χωρίς πόντιουμ, με είχε ό,τι κιού όμως. Είναι κάτι που δεν έχουμε δει ξανά στην Ελλάδα, έτσι. Ήταν σκηνικά, ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν σίγουρα η καλύτερη εμφάνισή του μέχρι τώρα. Και ήταν και εντυπωσιακή γενικά. Αυτό τώρα δεν σας το λέω μόνο ως προσωπική εκτίμηση. Σας το λέω γιατί το έχουμε λύσει και με πολιτικούς επιστήμονες, πολιτικούς αναλυτές, δημοσκόπους κτλ. Και ανεξάρτητα από το αν το παραδέχονται οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι ή όχι, στο λέω και από το ρεπορτάζ αυτό, Μαρία, είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό. Και θα πω και κάτι. Πρέπει να το πιστώσουμε και το γεγονός, γιατί όπως όταν έλεγε ο Πάνος για τα θετικά και τα αρνητικά της Όλγας Γεροβασίλη, ότι ο Κασελάκης είναι ένα πάρα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλουν να βρεθούν κάποιοι κοντά του, ασχέτως αν τον πιστεύουν ή τον ψηφίζουν. Δηλαδή, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία η Όλγα Γεροβασίλη σαφώς και δεν τα διαθέτει. Αυτό δηλαδή είναι και μια πρόκληση για το ποιοι θα πάνε, πώς θα πάνε και αν τελικά θα υπάρχει αυτή η συμμετοχή προκειμένου να στηρίξουν όλη αυτή την εικόνα. Έχει δηλαδή την εικόνα ενός πολύ λαμπερού προσώπου και αυτό, η εικόνα του η χθεσινή πραγματικά το αποδεικνύει στο 100%, για να μην πω πολύ παραπάνω. Και ακριβώς επειδή επενδύει στην εικόνα, από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, έγινε σαφές το επενδύει στην εικόνα, TikTok και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό που οι αντίπαλοι του περιγράφουν ως μεταπολιτική, είναι προφανές ότι θα παίξει πάλι πάρα πολύ με την εικόνα, έτσι. Και καταλάβαμε χθες ότι έχει πια τεράστια αυτοπεποίθηση. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα ελληνικά του. Συμφωνώ. Μπορεί και εκφράζεται πολύ πιο άνετα και με πολύ πιο σύνθετο τρόπο. Οπότε πια δεν έχει μεγάλη ανασφάλεια για το αν μπορεί να πει και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θα επιδιώξει ένα debate, γιατί θεωρεί ότι η εμφάνισή του είναι ένα μεγάλο του όπλο. Ατού, ναι. Έχουμε εικόνα και για το ποιος ή ποιοι στηρίζουν την κάθε υποψηφιότητα και τι θα κάνουν αυτό που λέμε τα δυνατά χαρτιά οι άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, μεγάλο ερωτηματικό Νίκος Παπάς, με ποιον θα πάει, γιατί καταφανώς είχε στηρίξει τον κύριο Κασελάκη στις 24 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή και στο συνέδριο. Και έχει και κύριο μηχανισμό, αλλά τον Ιανουάριο τον αμφισβήτησε μέσα από κάποιες συνεντεύξεις που έδωσε. Δηλαδή είχε αρχίσει και αυτός να πετάει τα βέλη του. Ναι, νομίζω. Ναι, Αγγελική μου.
Ο κύριος Παπάς ήταν χτες το βράδυ στις ολονύχτιες δημόσεις που έγιναν για την υποψηφιότητα της Όλγας Γεροβασίλη. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι τελικά θα υποστηρίξει και πάλι τον κύριο Κασελάκη. Χωρίς να το έχει πει δημόσια, σας το λέω αυτό από το ρεπορτάζ. Άλλο πρόσωπο που έχει ενδιαφέρον τι θα κάνει είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έκανε μια ενηγματική σήμερα ανάρτηση που είναι ειρωνική και εναντίον των δύο. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ανάρτηση που έχει κάνει, έτσι, μέχρι σήμερα ο κύριος Πολάκης. Η μόνη ίσως που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης έχει απομακρυνθεί από τον κύριο Κασελάκη εδώ και καιρό, τώρα με τα ομόφυλα ζευγάρια πολύ περισσότερο. Όμως οι σχέσεις του με τον κύριο Βασίλη είναι ακόμα χειρότερες. Είχε προτείνει τη διαγραφή του από τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηρίξει την κυρία κύριο Βασίλη. Άρα ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης κατεβαίνει περίπου με το ίδιο σχήμα της πρώτης φοράς του Σεπτεμβρίου που τον υποστήριξαν. Όχι, σίγουρα δεν κατεβαίνει με το ίδιο σχήμα, με την έννοια ότι ο Πολάκης από τη στιγμή που είπε στην τελευταία πολιτική γραμματεία ότι μετανιώνω που σας τον έφερα, δεν μπορεί τώρα να γίνει πρωτοπαλικαρό του, δεν είναι το ίδιο. Πρωτοπαλικαρό, όχι, αλλά... Έχει κάποιους... Όχι, έχει πάει, συνέχισε. Εντάξει, τώρα για να μην γελιόμαστε, το πράγμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι Κασελάκης εναντίον Τσίπρα. Αυτό είναι. Ο Τσίπρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα δηλώσει τη στήριξή του. Εξάλλου, μόνο και η επιλογή του προσώπου της Όλγας Γεροβασίλη είναι σαφές ότι είναι επιλογή Τσίπρα. Επίσης, ο γεγονός ότι ο κ. Τομπονέρας έκανε πίσω, ενώ ήταν εξαιρετικά φιλόδοξος και ενώ χτες είχε αφήσει να φανεί ότι θα είναι υποψήφιος, αυτό σημαίνει ότι κάποιος του μίλησε. Οπότε, Τσίπρας εναντίον Κασελάκη. Περί αυτού πρόκειται. Η θάνατος του πατέρα. Ήταν κανονικά εύκολη. Έχει ξανασυμβεί. Ο θάνατος του πατέρα. Ο θάνατος του πατέρα. Έχει ξανασυμβεί. Έχουν και τα δύο. Ναι. Και παιδοκτονία και πατροκτονία. Και τα δύο. Ο κύριος, Τσίπρας όμως που εν πάση περιπτώσει διαθέτει σε σχέση με τον κύριο Κασελάκη περισσότερο θα έλεγα πολιτικό ένστικτο. Δεν διαβλέπει το γεγονός ότι αν χάσει και αυτή τη φορά... Δεν πιστεύει ότι θα χάσει. Δεν πιστεύει ότι θα χάσει. Ναι. Πιστεύει ότι θα χάσει. Κοιτάξτε, τώρα θα έχουμε πολύ καιρό να αναλύσουμε τι ακριβώς είχε στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρας, γιατί έκανε μία κίνηση με την οποία διαφώνησαν ακόμα και συνεργάτες του και πολιτικοί του φίλοι και η οποία έχει και ένα στοιχείο κατανόητο. Δηλαδή, μήπως πιέστηκε πολύ, μήπως πιέστηκε πολύ από κάποιους. Εναντίον του Κασελάκη και εναντίον των αντικασελακικών και τελικά ποιον προσπάθησε να διασώσει τον εαυτό του, την υστεροφημία του. Να πει ότι παρενέβη για να σώσει το μαγαζί που καταστρέφεται. Θα κριθεί και ο Τσίπρας από τις εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε, δεν υπάρχει πια. Ναι. Δηλαδή, είτε το πάρει ο Κασελάκης, θα είναι το κόμμα του Κασελάκη και θα υπάρξει νέα διάσπαση, εννοείται, και θα υπάρξουν αλλαγές σαρωτικές. Αν το πάρει η Γεροβασίλη, θα είναι ένας πολύ μικρός ΣΥΡΙΖΑ, οπωσδήποτε μονοψήφιος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Ο οποίος δεν θα είναι κόμμα εξουσίας, καλά δεν είναι ούτε τώρα, αλλά πια θα είναι οριστικά ένα κόμμα διαμαρτυρίας και το οποίο δύσκολα θα ενωθεί και με τη Νέα Αριστερά ξανά, γιατί υπάρχουν και οι προσωπικές αντιθέσεις, προσωπικοί εγωισμοί και όλα αυτά τα μικροί ναρκισισμοί, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ πολύ διαφορετικός από αυτός που διαμορφώθηκε από το 2010 και μετά. Πάντως, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινο στο alter ego αρχικά του κυρίου Τσίπρα, είπαμε ότι στήριξε τον κύριο Κασελάκη, βγήκε το βράδυ των εκλογών μαζί του, πανηγυρίσαν, αγκαλιαστήκανε, είπε «Γεια σου πρόεδρε» και γενικότερα συμπορευόντουσαν. Στηρίζει και ξανά Στέφανο Κασελάκη και φαντάζομαι θα το κάνει και δημόσια πλέον, δηλαδή δεν νομίζω να... αρκεστεί στο να μείνει στο παρασκήνιο. Αν αυτή τη φορά λοιπόν ξανακερδίσει ο κύριος Κασελάκης, δεν θα έχουμε μία δεύτερη νίκη του κύριου Νίκου Παπά σε σχέση με τον υποψήφιο που στηρίζει απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα? Ναι, απλώς... Ο Νίκος Παπάς είπε να στηρίζει την επόμενη δηλαδή, αν κερδίσει ο Κασελάκης... Ποιος Παπάς και ποιος Πολάκης. Δηλαδή θα είναι μια τελείως άλλη. Φαντάστηκα να πεις ποιος Παπάς και ποιος Κουμπάρος. Ναι, παπάς. Ναι, γιατί πραγματικά. Ναι. Ακριβώς. Αν θα είναι Πέτρος ή αν θα είναι Νίκος. Εντάξει. Πάντως ο Παπάς δεν συμμετείχε στις διαβουλεύσεις. Τώρα αυτές οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, απλά και η Αγγελική νομίζω από το ρεπορτάζ μας είπε ότι ο κύριος Νίκος Παπάς θα στηρίξει τον κύριο Κασελάκη.
Από ό,τι φαίνεται, ναι, θα ναι. Δηλαδή, παρόλο που χτες ήταν παρόλο που συμμετείχε στις διαδικασίες μέχρι τις 3 το πρωί για την έβρεση προσώπου. Ναι. Εντάξει, βέβαια οι ζυμώσεις συνεχίζονται, έτσι, οπότε ναι. Μην βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά για τίποτα. Μπορεί να αλλάξει. Σίγουρα θα γίνονται κινήσεις κάτω από τα ραντάρ που δεν τις ξέρουμε όλες. Θα παρακολουθούν σε άλλα κόμματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως τα ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι. Στην αριστερά αισιοδοξούν πάρα πολύ ότι θα απορροφήσουν διαρροές από το ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε μια κρίση η οποία είναι πια ανεξέλεγκτη. Αφετέρου στο ΠΑΣΟΚ, όπως θα παρατηρήσατε, με τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δείχνουν ότι πάνε σαφώς προς τα αριστερά. Έτσι, αφήνουν το κέντρο στον κύριο Μητσοτάκη και πάνε προς τα αριστερά. Προφανώς θεωρούν ότι εκεί είναι πια ο ζωτικός πολιτικός χώρος για να δυναμώσουν. Τώρα, το πώς θα του βγει αυτό του κύριου Ανδρουλάκη είναι άλλο θέμα, γιατί και μέσα στο κόμμα του υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες, διαφωνίες, προβληματισμοί για το αν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αλλά πάντως η τάση του είναι προς τα εκεί. Διότι στην αρχή είχε πει ότι δεν θα δημιουργήσει εμπόδια. Συγγνώμη, είχε πει στην αρχή ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν θα δημιουργήσει εμπόδια και τώρα κάνει στροφή 180 μοιρών. Για κάτι το οποίο πολλά στελέχη του συμφωνούσαν δηλαδή με την αρχική του άποψη να στηρίξουν την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να. Και βάζει και κομματική πειθαρχία. Το οποίο δεν είχε βάλει ακριβώς, δεν είχε βάλει στο προηγούμενο νομοσχέδιο που είχε πει ότι θα ψηφίζει ο καθένας κατά συνείδηση και γενικότερα εντάξει. Και εκεί είχαμε μετά κάποια γρατζουνίσματα τουλάχιστον στην πλειοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αγγελική μου, υπάρχουν πληροφορίες ενδεχομένως και για άλλα πρόσωπα. Είπαμε, ο κύριος Δεμπονέρας ξεκαθάρισε ότι δεν θα έκανε πίσω, όπως πολύ ορθά ανέφερες. Υπάρχουν κάποια άλλα πρόσωπα που ίσως ακούγονται ότι θα θελήσουν μέχρι τη διαδικασία να δηλώσουν παρόν στην ηγεσία του κόμματος. Κοίταξε, έχει ακούσει το όνομα του κύριου Καραμέρου, που αν το κάνει τελικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι για λόγους καταγραφής δυνάμεων. Δεν ελπίζει ότι μπορεί να κερδίσει την παρτίδα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά. Φαντάζομαι θα σταθμίσει πολλά. Και πώς να κάνεις καταγραφή δυνάμεων. Πάντως, ισχυρή υποψηφιότητα ανταγωνιστική αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από τη μεριά της καταγραφής των δυνάμεων, όταν έχεις μια μεγάλη αντιπαράθεση, δηλαδή εδώ έχεις μια αντιπαράθεση στην ουσία Τσίπρα, Κασελάκη, όπως είπαμε, το να προσπαθήσεις να μετρήσεις τις δυνάμεις σου εκεί, απλώς θα αφαιρέσεις πιθανότατα κάποιες ψήφους που θα πηγαίναν από το ένα στρατόπεδο και δεν θα έχεις μια πραγματική δύναμη. Δηλαδή, δεν θα σου βγάλει κάτι που μπορεί να έχει μια πραγματική εικόνα. Μπορεί να έχει δείξει τον Τζουμάκα, όπως το έκανε την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό, φαντάζομαι ότι μπορεί, θα το ξανασκεφτεί. Αλλά δεν υπάρχει κάτι πραγματικά σοβαρό. Δηλαδή, με τους δύο είμαστε. Θα είναι μονομαχία μέχρι τελικής πτώσης. Και το πιο λογικό θα ήταν να είναι δύο υποψήφοι. Δηλαδή, η αντιπαράθεση να είναι ανάμεσα σε δύο, διότι έτσι μόνο μπορούν να συγκεντρώσουν αντίστοιχες δυνάμεις ενισχυμένες. Εντάξει, μπορεί κάποιος να κατέβει ως τρίτος και να πάει στο δεύτερο γύρο και να διαπραγματευτεί το ποσοστό του. Δεύτερο γύρο γιατί? Ή εξαρτάται, γιατί άμα δεν βγάλει 50-1 ο πρώτος. Α, εννοείς ότι. Ναι, ναι. Αν και νομίζω. Και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή για το ποια βάση. Ναι. Ποια είναι η βάση. Εδώ εκτός δεν υπάρχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο να είναι σταθερό. Ο καθένας ψηφίζει, είναι τα περίφημα 2 ευρώ όπως ήταν την προηγούμενη φορά. Και υπάρχει ένα θέμα. Έτσι, και κάποιοι, εντάξει, και αυτό είναι, ισχύει για όλα τα κόμματα, βέβαια. Έτσι. Ναι, δεν λέω εγώ ότι είναι. Στη διαδικασία που πρέπει δεν λέω να εγώ ότι είναι αρνητικό. Και μετά. Ναι, δεν λέω ότι είναι αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω συνολικά. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει ο κόσμος που θα πάει μετά από 5 μήνες να ξαναψηφίσει. Είναι μικρό το διάστημα. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον. 5-6 μήνες. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό. Ναι. Κύριε Παπούγια, για να περάσουμε μετά. Αγγελική μου, κάτι, επειδή θέλει να ρωτήσει και ο κύριος Παπούγιας για να τοποθετηθεί. Μια μικρή σημείωση σε αυτό το τοπίο, όπως πάει να διαμορφωθεί της κόντρας, ας το πούμε, Κασελάκη-Τσίπρα. Φυσιογνωμικά και μόνο είναι η παρατήρηση. Από την πρώτη εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη το καλοκαίρι, είχε κανείς την εντύπωση, τότε είχε φανεί αντίστοιχα ότι ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη και δεν το έκανε ανοιχτά και ξεκάθαρα, αλλά φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι. Έχει αν μη τι άλλο την ανοχή του. Είχε την ανοχή, ναι, είχε την ανοχή του, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει δεν δυσαρεστήθηκε πάντως. Ωραία. Στην προηγούμενη κάλπη.
Φυσιογνωμικά και μόνο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αν καταγράψουμε, μάλλον αν απαριθμίσουμε όσα καταλόγιζαν ως μειονεκτήματα στον κύριο Τσίπρα καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο δημόσιο βίο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλούσε αγγλικά, ότι δεν ήξερε καλά τις αγορές, ότι ας πούμε ακόμα δεν ντυνόταν καλά, δεν είχε μια επαφή έτσι με την καταναλωτικότητα και όλο αυτό το προφίλ, όλα αυτά, τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού κλπ. Όλα αυτά τα αντίθετα τα έχει όλα ο κύριος Κασελάκης, φυσιογνωμικά. Και ήταν και λίγο παράξενη και αυτή η συμμαχία, να το πούμε έτσι, το καλοκαίρι, που μάλλον εξηγούνταν περισσότερο από κάποιες εσωτερικές ισορροπίες. Ναι. Θα έχει λοιπόν τώρα πάρα πολύ ενδιαφέρον η σύγκρουση αυτών των δύο κόσμων, βλέποντας πια αυτά τα χαρακτηριστικά να συγκρούονται κιόλας. Φυσικά, και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έλεγε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι δεν παρεμβαίνω, δεν κάνω, δεν, πολλά δεν. Και αρκετοί μάλιστα έλεγε ότι προσπαθούν να με ερμηνεύσουν, αλλά εγώ δεν παρεμβαίνω στα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, στην ανάρτηση του είπε ότι χόρτασα το χειροκρότημα και, εν πάση περιπτώσει, από την εξουσία και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά, τώρα τον βλέπουμε να επανέρχεται μέσω μιας άλλης υποψηφιότητας. Ίσως και να πιέστηκε, δεν ξέρω περισσότερα. Το έχει πει δεύτερη φορά, αλλά το έχει πει δεύτερη φορά η Άρια Κάτσα. Κυρία Σπανού, μήπως μπορεί να μας πει, ίσως αν προφανώς ξέρει, αν πιέστηκε στο παρασκήνιο ο κύριος Τσίπρας για να προβεί στην τελευταία πράξη του. Καλά, πιέστηκε πάρα πολύ να παρέμβει και να μιλήσει. Δεν πιέστηκε όμως να πει το συγκεκριμένο. Έτσι. Όλοι ζητούσαν από τον Τσίπρα να πει κάτι. Αυτό ήταν προφανές για την ενότητα, για την προστασία της ταυτότητας ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα πει αυτό το συγκεκριμένο που είπε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δική του απόφαση και για πολύ δικούς του λόγους. Θα φανεί και αυτό στην πράξη, κατά πόσο του βγαίνει, δεν του βγαίνει. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι χτες θα πρέπει να ξαφνιάστηκε από αυτό που είδε στο Taekwondo. Γιατί υπήρχαν διαρροές ότι ο Κασελάκης είναι έξαλλος με την παρέμβαση του Τσίπρα. Και πώς να μην είναι, δηλαδή, τώρα δύο ώρες πριν από την ομιλία του να γίνεται και ένα τροπή, δηλαδή, ήταν λίγο δύσκολο αυτό που του συνέβη. Γίνονται διαρροές ότι θα κάνει πατροκτονία από το βήμα του συνεδρίου, ότι θα γίνει χαμός κτλ. Και τελικά αυτό που έκανε ο Κασελάκης ήταν ότι σήκωσε το γάντι με αυτοπεποίθηση, με άνεση, δυναμικά κτλ. Αλλά πάντως δεν έγινε τίποτα από αυτά που λέγανε από την πλευρά του. Και προσπάθησε να τονίσει το στοιχείο του ισχυρού αρχηγού, ο οποίος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμα και το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Αυτό το χαρτί νομίζω έπαιξε ο Κασελάκης. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην πορεία, έτσι. Μα το είπε ξεκάθαρα στην ομιλία του, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Πάνω. Πάντως, με αυτή την ανάρτηση, δύο ώρες πριν το συνέδριο, ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά κέντρισε το ενδιαφέρον και των μίντια και της κοινής γνώμης για τον κύριο Κασελάκη, την ομιλία του. Δεν νομίζω ότι τόσος κόσμος θες θα την είχε παρακολουθήσει αν δεν είχε προηγηθεί αυτό. Συμφωνώ ότι ο κύριος Κασελάκης σήκωσε τελικά το γάντι και έκανε αναφορά και στο εκλογικό ποσοστό με το οποίο παρέλαβε το κόμμα, στο 17,8%, και αυτό του δίνει και ένα βασικό εκλογικό επιχείρημα του τύπου ότι το παρέλαβα, το σύλλεζα στα χαμηλά και δεν με αφήσατε να δοκιμάσω. Άρα τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία ουσιαστικά να ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για να δοκιμαστεί. Ο κύριος Κασελάκης. Χωρίς να τον εμποδίσουν, να διοικήσει το κόμμα. Ότι και μου έκανε εντύπωση και κάτι ακόμα να προσθέσω. Ναι. Στην ανάρτηση του κύριου Τσίπρας κάνει και μια έμεση κριτική σε αυτούς που ψήφισαν Κασελάκη, λέγοντας ότι την πρώτη φορά δεν μας παρουσίασε με σαφήνεια την πρότασή του, θα έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα. Σαν να λέει σε αυτούς που τον ψήφισαν την πρώτη φορά ότι δεν ξέρετε πάνω κάτω τι ψήφισατε, έναν άγνωστο χ. Βέβαια η Αγγελική ξεκίνησε το ρεπορτάζ και τη σύνδεση όταν κάναμε, που είπε ότι ο κύριος Τσίπρας σε ένα κακά οργανωμένο σχέδιο, γιατί εγώ είπα καλά οργανωμένο σχέδιο, έδωσε διέξοδο στον κύριο Κασελάκη. Με την έννοια. Η εκτίμησή μου είναι αυτή. Ναι. Με την έννοια ότι αυτό που έλεγε η Μαρίνα πριν, ότι αν πήγαινε σε ευρωεκλογές έτσι, σε αυτή την κατάσταση, με το να αναφεσβητούν τα 17 στα 24 μέλη της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή ουσιαστικά όλη η ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, η συντριβή σε ευρωεκλογές ήταν βέβαιη. Και ότι την επόμενη μέρα θα έφευγε σε κατάσταση εξευτελισμού, και αυτό είναι βέβαιο. Βεβαίως. Οπότε δεν υπήρχε. Τώρα θα παίξει τώρα τα χαρτιά του και θα κερδίσει, θα χάσει. Αυτό που είδαμε χτες πάντως, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας αφήνει αμφιβολία ότι ο Κασελάκης δεν θα φύγει. Εύκολα. Ακόμα και αν χάσει. Όχι, για μένα είναι σαφές ότι είναι ένας τύπος που θα μείνει εδώ και θα παίξει στο πολιτικό παιχνίδι και κοιτάζει μακριά. Δεν βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος άμα χάσει θα φύγει.
Πάντως, αν ισχύει αυτό που είπατε μόλις, ότι ο Κασελάκης αφισβητήθηκε από την ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική γραμματεία, είναι ο Κασελάκης απέναντι στην κομματική ελίτ αυτή τη στιγμή. Αν αυτό είναι το σχήμα που επικρατήσει, τον ευνοεί πάρα πολύ. Πάντως, από την άλλη πλευρά στις δημοσκοπήσεις, ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στη γενική, αν θέλετε, προσέγγιση, βλέπουμε ότι έχει ένα περίπου 7%. Όταν πάμε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 21% είναι αυτό το οποίο θεωρεί κατάλληλο για πρωθυπουργό τον κύριο Κασελάκη. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν θα είναι ο αρχηγός του κόμματος, είναι και το ζήτημα καταλληλότητας. Δεν είναι πρωθυπουργήσιμος, γιατί δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας όμως στο ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει. Οπότε αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Μαρία μου, την μεγάλη εικόνα που είπα πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα του 3%. Ανήλθε σε συνθήκες πάρα πολύ ιδιαίτερες για τη χώρα. Ακριβώς. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τα στοιχεία της εξουσίας, τα στοιχεία της εξουσίας, ναι, που γιατί έχει. Γιατί μετά έφυγαν όλες αυτές και τις συνθήκες που τον ανέδειξαν. Και τώρα έχει μια παλινδρόμηση, η οποία μερικοί λένε ότι απλώς θα ξαναεπανέλθει εκεί που ήταν. Μένει όμως να τα δούμε όλα αυτά, έτσι. Ναι. Βέβαια, μπορεί να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που ξέραμε το 3% και τελικά να δημιουργηθεί μέσα από όλο αυτό ένα άλλο κόμμα, το οποίο θα έχει μια άλλη πορεία και μια άλλη τύχη, ενδεχομένως. Και ίσως και σε αυτό διαβλέπει και προσβλέπει ο κύριος Κασελάκης. Ή, εν πάση περιπτώσει, όσοι ποντάρουν στο ότι θα φτάσει σε ένα σημείο, θα έρθει κάποιος άλλος σωτήρας. Γιατί ξέρεις, το μυαλό δεν μπορούμε να είμαστε των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή. Αυτό είπα πριν, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να καρποθεί μέσα από αυτή την κρίση. Αυτό που λογικά θα έπρεπε να καρποθεί. Ως κόμμα που ήταν κόμμα εξουσίας και ισχυρής εξουσίας, ναι, μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν, Αγγελική μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε και σίγουρο ότι δεν θα πλήξουμε. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή αυτό, ότι γενικότερα φροντίζουν με κάποιο τρόπο να τροφοδοτούν συνεχώς με ειδήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί άπτονται ολόκληρες της κοινωνίας και ολόκληρου φυσικά του πολιτικού σκηνικού. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μένω σε αυτό που είχε πει ο κύριος Παππούλιας, ότι ξεκίνησαν λίγο, ότι ο κύριος Κασελάκης μάλλον έχει κάποια βαρύδια, είπατε για τη στρατιωτική του θητεία. Είπαμε όμως και γι' αυτό το οποίο τα χτυπήματα που ξεκίνησαν αναφορικά με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ότι έχει μια εταιρεία στην Αλοδαπή, ότι δεν μπορεί να είναι αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο. Ναι, αλλά στο οποίο και απάντησε. Πάμε να δούμε το. Αν έχω παραβιάσει τον νόμο, θα την πουλήσω. Ναι, αλλά τον έχει παραβιάσει τον νόμο. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε λοιπόν, καλά. Ένα λεπτό. Δεν το ξέρουμε όμως, γιατί δεν αφορά. Κανείς. Ένα λεπτό. Να δούμε λίγο το βίντεο και να μπορέσουμε μετά να το σχολιάσουμε και να πούμε τις απόψεις αυτές. Όλοι γνωρίζουν πως είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, όπου ζούσα μέχρι πρόσφατα για 21 ολόκληρα χρόνια. Θα ενημερωθώ άμεσα από τους δικηγόρους μου αν ο νόμος αφορά στους κοινοβουλευτικούς αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να είναι ιδιοκτήτες αλλοδαπών εταιριών. Εγώ, όπως είναι γνωστό, δεν είμαι βουλευτής. Εφόσον ο νόμος αφορά και σε μένα, θα πουλήσω τις εταιρείες που έχω στο εξωτερικό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουλήσω ποτέ, με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρης δεν θα αγοράσει φτηνά τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη προσπάθησε. Ιστερόγραφο. Ποτέ δεν θα άφηνα τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ απλήρωτους. Είναι θέμα αρχής. Πρωί έπρεπε να απαντήσετε σε ένα δημοσίευμα που ξαφνικά είδαμε όλοι. Ναι. Απαντήσατε. Έχουμε λάβει την απάντησή σας. Την έχουμε μεταφέρει και από το κόκκινο. Α, εννοείται το δημοσίευμα από το site του κυρίου Μαρή. Ακριβώς. Ναι. Για την είμαι πολύ υπερήφανος που η Αυγή και το κόκκινο παραμένουν εξάρτητα μέσα. Λοιπόν, εγώ κρατάω από αυτό που είπε το γεγονός ότι ο νόμος αφορά σε βουλευτή. Ο ίδιος δεν είναι βουλευτής. Οπότε όλο αυτό δεν δείχνει να παραβιάζει τον νόμο. Δεν είναι βουλευτής. Και μάλιστα είπε ότι αν τελικά και αυτό είναι το πρόβλημα, τότε εγώ θα το πουλήσω για να μπορέσω. Και αυτός τους μόνους που δεν θα πουλήσω είναι τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά τα οποία και ανέφερε, δεν είναι απλήρωτοι. Αυτή όμως δεν είναι μικρή λεπτομέρεια, γιατί στη διάρκεια της ημέρας, όπως εξελίχθη το ρεπορτάζ, η ανάγνωση των περισσότερων, όπως κατά τη σχέση θα έκαναν οι συνταγματολόγοι, είναι ότι αφορά όχι μόνο βουλευτές. Άρα ότι αφορά και τον κύριο Κασελάκη. Γι' αυτό και ο κύριος Κασελάκης στην απάντησή του, την αρχική τη δήλωσή του, λέει ότι αν όμως έχω φταίξει, θα το διορθώσω. Και εδώ είναι βαθιά πολιτικό αυτό, διότι σημαίνει στον κύριο Κασελάκη ένα κομμάτι. Ο κύριος Κασελάκης είναι εδώ και 5 μήνες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν εξαιρέσει την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια, δεν έχει θέσει κάποιο άλλο πυρηνικό ζήτημα το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία. Ούτε τα ζητήματα οικονομίας, ενώ με τέτοιο πάθος. Γι' αυτό και ο Φρανσουά Μιτεράν μιλούσε για τις πρώτες 100 μέρες.
όπου θα μπορούσε κάποιος να αναπτύξει μια πολιτική στρατηγική, ο κ. Χασελάκης δεν το κατάφερε. Αν λοιπόν, επειδή του χρεώνουν διάφορα, έτσι, ότι το είπε και ο κ. Συνομιλία, του χρειάζομαι χρόνο. Το είπε και η Μαρίνα πριν, να έχει διορθώσει τα ελληνικά του. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο η ελληνική κοινωνία έχει το χρόνο να περιμένει τον κ. Κασελάκη και κατά τη στοιχεία λοιπόν, στο προφίλ του, το οποίο δείχνει να είναι λιποβαρές, φαντάζομαι ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι, γιατί αυτό τους καταλογίζει και στο συγκεκριμένο μέσο, θα του προσάψουν ότι εδώ έχεις βασικά ζητήματα ατελούς γνώσης της πραγματικότητας. Μεταξύ άλλων και αυτής, βεβαίως. Εδώ σε κάθε περίπτωση ο νόμος είναι πάνω απ' όλα και απ' όλους. Έτσι. Ναι, αλλά αν ο νόμος δεν αφορά σε βουλευτή. Και η κυβέρνηση πήρε την πάσα, ας πούμε, και το ανέδειξε αυτό σήμερα. Καλά, δικηγόρους δεν έχει. Αυτό λέμε. Ναι. Αν όμως οι δικηγόροι του το συμβούλεψαν διαβάζοντας τον νόμο με τον τρόπο αυτό και το συμβούλεψαν. Ναι, σε περίπτωση ερμηνείας. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή ακόμη δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή ποθενέσχες, υπάρχει κενό εκεί. Ναι, και επίσης θεωρώ ότι επειδή στη συνέντευξή του είχε πει ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει είναι σύνομα, θεωρώ ότι αυτούς τους οποίους έχει για συμβουλάτορες δεν θα τον άφηναν να πέσει σε ένα τέτοιο ατόπιμα. Προφανώς μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένα παραθυράκι, νόμιμο παραθυράκι. Η πολιτική του σύμβουλη κατά τη στοιχεία δεν θα τον είχαν αφήσει να πει ότι έχει δεύτερο γύρο ευρωεκλογές. Ναι, η πολιτική του. Μπορεί η οικονομική του σύμβουλη να είναι καλύτερη από του πολιτικού. Ή μπορεί, μπορεί να λένε, αλλά εκείνο να μην ακούει. Έτσι, μην το. Και ναι. Τώρα βέβαια κάνουμε δίκη προθέσεων και την ερμηνεία της ερμηνείας. Πάντως, εάν αποδειχθεί ότι τελικά λειτουργήσε έτσι όπως έπρεπε, γιατί δεν τον αφορούσε αυτή η διάκριση, τότε ενδεχομένως δεν υπάρχει πρόβλημα και προφανώς θεωρώ ότι θα περίμενε τα χτυπήματα, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έλκει όλη αυτή την δημοσιότητα. Και προφανώς θα ψάξουν να το βρουν το οποιοδήποτε για να το καταλογίσουν και νομίζω ότι θα το περιμένει πολύ περισσότερο ακόμα και τώρα. Αν δεχτούμε ότι όλη αυτή η υποψηφιότητα από την πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη την χάνει τη στήριξη, για να μην πω της ευλογίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, οπότε φαντάζομαι ότι θα πιστεύει και θα είναι μάλλον σίγουρος ότι θα έχει πολύ περισσότερα χτυπήματα και θα ψάξουν να το βρουν το ρωτά σημεία μέχρι να φτάσει στην εκλογική διαδικασία. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε σε αυτό που είπες εσύ, Άρια, κάποια στιγμή στην κουβέντα μας, αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας την αναφορά για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την κόντρα που είχαμε σήμερα για το θέμα αυτό, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Να πούμε βέβαια ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο κόσμος είναι μοιρασμένος για το αν τελικά θέλει ή δεν θέλει τα κρατικά πανεπιστήμια. Βλέπετε και στους τίτλους μας ότι έχει ανάψει φωτιά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη για την καταψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι όλης αυτής της προοδευτικότητας του ΠΑΣΟΚ λένε ότι εμείς που ήμασταν που θέλαμε να καταργήσουμε το άρθρο 16, τώρα είμαστε αυτοί που κάνουμε πίσω. Το 2007 είχε γίνει αυτό. Είχαν προτείνει την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες κομματικές εσωτερικές αντιθέσεις τότε και τα μάζεψαν, αλλά είχε ξεκινήσει από τόσο ακριβώ. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε σήμερα για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε περισσότερο. Δεν μπορεί να γίνει ένας νόμος που θα έρθουν όλα τα μη κρατικά κερδοσκοπικά, γιατί αυτό κάνουν με franchising, στο λεκανοπέδιο. Το νόμο δεν θα τον ψηφίσουμε, διότι εμείς θέλουμε μια καθαρή λύση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την εμπορευματοποίηση που υπονομεύει και ένα σοβαρό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, αλλά και εν τέλει και το δημόσιο. Άκουσα μία περιπλοκότητα σκέψη και ανάλυση η οποία έλεγε είμαι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, πλην όμως θα τα καταψηφίσω. Μια και αρχή. Τελικώς δεν θέλω να δέσω τα παπούτσια του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Μα τα δένεις κάθε μέρα ρε φίλε. Κάθε μέρα με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς και τοποθετείσαι, δεν είστε παπούτσια. Η ρητορική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και δεν ξέρω αν αυτό είναι μια άποψη που έχουν συνολικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η ρητορική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στο συγκεκριμένο θέμα μας θυμίζει ρητορική αμφιθεάτρου δεκαετιών προηγούμενων, μάλιστα και δεκαετιών προηγούμενων και από αυτές που ήμασταν και εμείς στα αμφιθέατρα. Λοιπόν, οι απόψεις, ξαναλέω, γιατί έχουμε τοποθετηθεί κι εμείς ότι η πρωτοβουλία αυτή του κ. Πυρακάκη σαφώς διαβάζει, αφουγκράζεται την κοινωνία. Η κοινωνία είναι μοιρασμένη, είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, αλλά σαφώς έχει και κάποια, έτσι, αν θέλετε, όχι ντεφό, αλλά συγκεντρώνει κάποιες αντιρρήσεις και κάποιες αντιδράσεις. Από την άλλη όμως, η στάση του κ. Ανδρουλάκη σαφώς δίνει πάρα πολύ έδαφος στους εσωκομματικούς του αντιπάλους να σηκώσουν το γάντι και να του προσάψουν. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος. Έλα.
Επειδή αναφέρθηκε στο ότι ο κύριος Πιερακάκης διαβάζει το ότι η πλειοψηφία, η πλειονότητα μάλλον... Ότι υπάρχει το... ανάγκη να προχωρήσουμε, γιατί η συμφωνεί... κοινωνία είναι μοιρασμένη τουλάχιστον ίσως όπως φαίνεται δημοσκοπικά. Ίσως ο κύριος Πιερακάκης διαβάζει την ειδικότερη ηλικιακή κατηγορία, που είναι οι νεότερες γενιές, οι οποίες είναι απέναντι στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά κερδοσκοπικά ιδρύματα. Mm. Οπότε με την κίνηση αυτή να προσπαθεί να φέρει, αν θέλετε, κοντά του περισσότερο την νεολαία. Βλέπει εκλογικό ακροατήριο. Και ακριβώς. Και κάπου που προς το παρόν δεν έχει καλή βάση, έτσι, οπότε προσπαθεί να γίνει ελκυστικός με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εξ όσων γνωρίζω, ο κόσμος του Πασόκ, με συγχωρείς Μαρία, mm-hmm. στις δημοσκοπήσεις είναι θετικός τόσο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, όσο και στο θέμα της επιστολικής ψήφου, για την οποία πάλι τα γύρισε ο κύριος... Τα γύρισε πρώτα ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Μαρίνα, αναφέρεσαι στην τροπολογία που έγινε, έτσι. Ναι. Και γι' αυτό υπήρξε η αμφισβήτηση, δηλαδή δεν έγινε από βλέπουμε μόνο έτσι το Πασόκ να μην πιάνει τα μηνύματα των καιρών και να κάνει και αυτό μια, να έχει και αυτό μια παλινδρόμηση. Με αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, όλος ο κόσμος να στρέφεται προς την κυβέρνηση, γιατί είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύσεις, είναι η μόνη που μεταρρυθμιστική δύναμη και είναι η μόνη που μπορεί ο κόσμος, έχοντας χτίσει και από την προηγούμενη τετραετία μια καλή πορεία, είναι η μόνη που μπορεί να εμπιστευτεί και όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ακούω αυτό, αλλά θεωρείς, επειδή λες ότι ο κόσμος του Πασόκ θέλει τα μη κρατικά και την επιστολική ψήφο. Mm-hmm. Η Μαρίνα είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στρέφεται σε ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο δεν θέλει τα κρατικά πανεπιστήμια, ενδεχομένως τους νέους, αυτούς προσπαθεί να προσελκύσει. Θεωρείς λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει την ικανότητα να διαγνώσει ότι, και να δει μάλλον ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό μέσα στο Πασόκ που θέλει τα κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι στο Πασόκ βλέπουμε να μην πιάνει τα μηνύματα των καιρών και τα μηνύματα της εποχής. Νομίζω είναι ευρύτερο το ζήτημα, το πώς στέκεται απέναντι στο πολιτικό γίγνεσθε ως αντιπολίτευση και ως κόμμα που θέλει και αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιθανόν να προσδοκεί και άλλα ωφέλη πολιτικά. Αλλά ακόμα φαίνεται ότι ούτε το Πασόκ έχει βρει το βηματισμό του για να πετύχει αυτό που θέλουν τα στελέχη. Πάντως και για τον κύριο Ανδρουλάκη, να του δώσουμε και η ροή της Νέας Δημοκρατίας στο χώρο του κέντρου, που φαίνεται ότι αυτό είναι το μήλον της έρηδας για όλους, αυξάνεται συνεχώς και γίνεται όλο και περισσότερο πιστικός, ακόμα και προς τα αριστερά. Απλά να καταθέσουμε και το γεγονός ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις να προηγείται. Έχει πάρα πολλά αγκάθια. Δηλαδή, με τα προβλήματά της. Τα προβλήματά της και τα εσωτερικά. Και εκεί υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά. Επίσης, τις καταλογίζουν το γεγονός ότι κατάφερε και έβγαλε δύο τάξεις στους δρόμους, τους αγρότες και τους φοιτητές. Διόλου ευκαταφρόνητες οι συγκεντρώσεις που έγιναν, τουλάχιστον των φοιτητών, αλλά και τα εικόνες που είδαμε με τους αγρότες στο Σύνταγμα τις προηγούμενες μέρες. Το οποίο η εμπειρία μας έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει με συγχωρείς πολιτικό πρόβλημα, αν αυτά τα δύο νήματα ενωθούν. Ακριβώς. Και επίσης ο κύριος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι είναι πρώτος σε δημοτικότητα, δημοφιλία και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά εμπιστεύονται για πρωθυπουργό, απειλείται από τον κανένα. Και επίσης μέσα στις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα ψηφίσουν είτε Πασόκ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε εγώ δεν ξέρω τι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι με πειθό λένε ότι. Με τις απαντήσεις που δίνουμε, είναι και το κόμμα το οποίο θα ψηφίσουμε. Yeah. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Αλλά η κοινωνία προσδοκά λύσεις και όχι μανιφέστα και χρειάζεται κάποιον να τον εμπιστευτεί. Προφανώς, και στην γιατί παρούσα δεν φάση έχει ακούσει... φαίνεται ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Ναι, δεν έχει ακούσει λύσεις. Η αλήθεια είναι ότι και στο Πασόκ που κανονικά θα έπρεπε να δρέπει όλη αυτή την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ... Συνήθως το καταλογίζουν το γεγονός ότι ναι, μεν στέκεται αντίθετα και απέναντι σε κάποιο νομοσχέδιο, αλλά για παράδειγμα δεν δίνει λύσεις. Λέει ότι διαφωνώ με αυτό, αλλά δεν λέει εγώ θα κάνω. Αλλάζουν τακτική. Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ σπαράσσονται και την ίδια ώρα η κυβέρνηση με τα λάθη της και με τα προβλήματά της προχωράει. Προχωράει σε μεταρρυθμίσεις, προχωράει σε επίλυση λύσεων. Πάντως δείχνει ότι έχει τον έλεγχο. Η κυβέρνηση αυτό θέλει σίγουρα, ο κόσμος να εμπιστευτεί. Συμφωνώ για να δώσω το λόγο και στον κύριο Παπούγια και πάνω μου σε σένα. Η κυβέρνηση εκεί που σίγουρα θα μετρηθεί με τις δυνάμεις της είναι στις ευρωεκλογές, γιατί... Συμφωνήσω. Εκεί πραγματικά θα φανεί μια
εικόνα του πώς ακριβώς τοποθετούνται πλέον σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι. Κύριε Παπούγια, κάτι θέλετε να πείτε σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε τώρα? Ναι, θα ήθελα να βάλω έναν άλλον παράγοντα στη συζήτηση, ότι όταν το ζητούμενο είναι η συνένεση, ξέρουμε ότι τον πρώτο λόγο, και έχουμε διαχρονικά παραδείγματα γι' αυτό, το έχει ο ισχυρός, το έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή λαμβάνει τις πρωτοβουλίες και διαμορφώνει το περιβάλλον και τις συνθήκες για να μπορέσει να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Στο θέμα της παιδείας ειδικά και ειδικά της ανώτατης εκπαίδευσης, έχουμε δύο κορυφαία ιστορικά παραδείγματα. Έχουμε, να πάμε λίγο πιο πίσω, στην αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία επιχειρώντας τότε να περάσει μια μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, σύστησε το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, με διακομματική συνένεση, και γινόντος ένας μεγάλος διάλογος τότε. Άλλες καταστάσεις, άλλες τακτικές, άλλες στρατηγικές δεν διαμόρφωσαν πλήρως την συνένεση όπως έπρεπε να γίνει, αν και το νομοσχέδιο για την ανώτατη μπορούσε να περάσει και από την, μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ακολούθως έχουμε το παράδειγμα της Άννας Διαμαντοπούλου και του νόμου αυτού που ψηφίστηκε με μια καταπληκτική ιστορική πλειοψηφία, η οποία επί 14 μήνες είχε πάρει παραμάσχαλα τους φακέλους με το νομοσχέδιο και πήγε πόρτα-πόρτα σε όλα τα κόμματα, στην ΠΟΣΔΕΠ, στους συνδικαλιστές, στους φοιτητές, πήγε παντού. Και κατάφερε με 14 μήνες διάλογο, ακούγοντας όλους, να πετύχει όλη αυτή τη συνένεση. Εδώ είχαμε 9 μέρες. Έχουμε το τελείως αντίθετο παράδειγμα. Δεν έγινε καθόλου διάλογος. Έτσι, ήρθε ξαφνικά ένα νομοσχέδιο και δημιουργήθηκε μια μανιχαϊστική διάθεση στο δημόσιο λόγο, ποιος είναι υπέρ και ποιος είναι κατά. Εδώ ίσα-ίσα βλέπουμε ότι τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεν υπόθηκε άρνηση στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ούτε ότι είναι εκτός πραγματικότητας, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είπανε βέβαια ότι πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια χωρίς να τα κατανομάσει, ούτε να πει χώρες. Έχουν μπει κάποια πράγματα. Έχουν πιο αυστηρά κριτήρια και να μας πει, ορίστε, πάρτε το παράδειγμα, το τάδε. Έχει δώσει το σκανδιναβικό μοντέλο. Ναι. Ήδη παρέθεσε κάποια επιχειρήματα και παρέθεσε και ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και ο έλεγχος αυτών των ιδρυμάτων. Ναι. Για να μην είμαι άδικος εδώ, να πω ότι κάποια από αυτά τα ενσωματώνει το νομοσχέδιο. Στην πορεία το νομοσχέδιο. Δεν το κάνει όμως αυτό στρατηγικά συντεταγμένα, ώστε να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία και στην αντιπολίτευση να έχει μια πιο συγκαταβατική στάση. Αυτό διαβούλευση έγινε. Και άρα, αν μου επιτρέπει, το 70% αυτό τώρα αφορά τα δημόσια. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η διαβούλευση με τη διαβούλευση που είχαμε ζήσει στις αντίστοιχες μεγάλες μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος. Παιδεία είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι απλά ένα τυπικό νομοσχέδιο. Και είναι και πάρα πολύ νευραλγικό κομμάτι η παιδεία και το βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς πάνω. Η αλήθεια είναι καταρχάς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια συζητάμε στη χώρα για δεκαετίες. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου, για παράδειγμα, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ήταν, είναι διαχρονικά υπέρ, ήδη από τη δεκαετία του 80. Τώρα, ως προς τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι είναι τόσο μοιρασμένες οι απόψεις. Δηλαδή, μια διαφορά 51-45, 6 μονάδες υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών, δεν το λες. Είναι ένα σαφές προβάδισμα, να το πω έτσι. Ναι, αλλά είναι μοιρασμένο. Δεν είναι μικρή το ποσοστό της αντίθεσης, αλλά εντάξει, δεν είναι και 50-50, με αυτή την έννοια το λέω. Τώρα, η πλειοψηφία της κοινής νόμης αντανακλάται και στους, αποτυπώνεται και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που είναι υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει ένα ηλικιακό χάσμα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ηλικία ψηφοφόροι είναι υπέρ, οι νεότεροι είναι κατά, με μεγάλες διαφορές. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι κατά κύριο λόγο μεγαλύτερη ηλικία και δημογραφικά περισσότεροι και προσέρχονται και στις κάλπες σε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχή, σε αντίθεση με τους νεότερους γενικά, οι οποίοι είναι και δημογραφικά λιγότεροι λόγω της συρρήκνωσης πληθυσμιακής χώρας, κάτι που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά προσέρχονται και σε μικρότερα ποσοστά στις κάλπες. Τώρα, δεδομένου ότι ο Ανδρουλάκης είχε τοποθετηθεί αρχικά είχε μάλλον δηλώσει ότι δεν θα εμποδίσει το ΠΑΣΟΚ την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και συν το γεγονός ότι δύο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, και ο Βαγγέλος Βενιζέλος και ο Γιώργος Παπανδρέους, επί της ουσίας έχουν τοποθετηθεί θετικά. Ήταν μάλλον μια έκπληξη το γεγονός ότι άλλαξε γνώμη. Εγώ αυτό το διαβάζω και σε συνάρτηση με την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ και σε άλλα ζητήματα, όπως η επιστολική ψήφος, αλλά και σε άλλα, ως μια πολιτική επιλογή να έχει μια σταθερή θέση αντίθεσης στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες με το μάτι στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εκτιμά το ΠΑΣΟΚ ότι θα αποχωρήσουν σταδιακά από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, άρα θα μπορέσει το ίδιο να τους προσελκύσει, ούτως ώστε να διασφαλίσει και να εμπεδώσει τη δεύτερη θέση και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις ευρωεκλογές που έρχονται. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η επιλογή σε ένα βαθμό αποδίδει υπό την έννοια το ΠΑΣΟΚ είναι όντως δεύτερος δημοσκοπήσεις, αλλά η δεύτερη θέση του
οφείλεται περισσότερο στην υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο στην δική του άνοδο. Γι' αυτό και η διαφορά των δύο κομμάτων είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Λίγο κάτω τα όρια του στατιστικού λάθους. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Αν μου επιτρέπετε παρακαλώ, να προσκέψω. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι καταρχάς από τότε που έγινε ο Κασελάκης αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, οι μεγαλύτερες διαρροές του κόμματος είναι προς τα αριστερά και όχι προς το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, από στις εκλογές εθνικές και ευρωπαϊκές από το 19 μέχρι σήμερα, οι μεγαλύτερες μετακινήσεις ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι απευθείας προς τη Νέα Δημοκρατία. Εξού και πρότευσε ο Μητσοτάκης τις τελευταίες κάλπες και στις φτωχές συνοικίες και της Δυτικής Αττικής, Δυτικής Αθήνας, στη Β' Πειραιά. Και επίσης, ξέρουμε ήδη από τη δεκαετία της κρίσης ότι η κατάρρευση τότε του ΠΑΣΟΚ πυροδότησε μεν την εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πυροδοτεί την αντίστοιχη απογείωση του ΠΑΣΟΚ. Άρα, η στρατηγική αυτή φαίνεται να έχει όρια. Ενδεχομένως, με ορίζοντα τις ευρωεκλογές, το ΠΑΣΟΚ να έχει μπει σε μία τροχιά να την υπηρετήσει και εφόσον εμπεδώσει δεύτερη θέση, μετά να αρχίσει να ανοίγεται στο μεσαίο χώρο. Αλλά στο βαθμό που φαίνεται να επαναχωρεί από πολιτικές, τις οποίες λίγο πολύ και το ίδιο συμφωνεί και οι ψηφοφόροι του, ενδεχομένως αυτό του αποδυναμώσει την αξιοπιστία του σε περίπτωση που μετά τις ευρωεκλογές μπει σε μια διαδικασία να προσεγγίσει το μεσαίο χώρο. Εγώ αυτό ήθελα απλώς να προσθέσω ότι δεν μπορεί για σημαντικές μεταρρυθμίσεις να μην παίρνουμε αποφάσεις και να αλλάζουμε συνέχεια αποφάσεις και να τις κρίνουμε βάσει του ποιο θα είναι το πολιτικό όφελος. Εκεί νομίζω ότι χάνει ένα κόμμα σε αξιοπιστία. Αυτό απλώς ήθελα να προσθέσω. Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί κάποιος να το πει και στο επιχείρημα και της Νέας Δημοκρατίας, όταν επειδή ακριβώς θα υπήρχε ενδεχομένως και εσωτερικά στα εσωδοκομματικά του, αλλά και στην εκλογική αποτίμηση. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ζυγίζοντας το πολιτικό κόστος, έδωσε διέξοδο μας στους βουλευτές. Για να είμαστε ειλικρινείς, βλέπουμε ότι. Εννοώ για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που έγινε νόμος του κράτους και είπε ότι ναι, μεν κατά συνείδηση, αλλά μπορούν και να απέχουν. Για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει νομοθετήματα χωρίς να κοιτάει το πολιτικό κόστος, όπως αυτό που είπατε πριν για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Διότι όντως αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε εσωτερικούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει μπροστά, χωρίς να σκεφτεί αυτό. Εντάξει, το είχε βέβαια και το είχε υποσχεθεί, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί. Απλά τότε θυμάστε όλοι λέγαμε και στοιχηματίζαμε αν θα το φέρει πριν ή μετά τις ευρωεκλογές, για το αν θα έχει πολιτικό κόστος και αν θα ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο και τελικά το έκανε. Βεβαίως. Να σχολιάσω τον κύριο Μητσοτάκη. Έχω την εντύπωση, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτωπα που είχε τις τελευταίες εβδομάδες, ότι έχει συσσωρευτεί μία δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά επιμέρους ομάδες ψηφοφόρων με αναφορά στην ελληνική περιφέρεια. Δηλαδή, στα ομόφυλα ζευγάρια, στην ψηφοφορία, οι 44 στους 52 βουλευτές, οι οποίοι είτε απήχαν είτε καταψήφισαν, εκλέγονται σε νομούς ελληνικής περιφέρειας. Οι αγρότες που έκαναν κινητοποιήσεις μέχρι και πριν λίγες μέρες στην Αθήνα και κάποιοι συνεχίζουν ακόμα, επίσης εξορισμού προέρχονται την περιφέρεια. Και στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά υπάρχει προβληματισμός για την πιθανότητα να υποβαθμιστούν ή να αποδυναμωθούν περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρεμπιπτόντως, εδώ υπήρξε μια αλλαγή που θα προσπαθούσε να το ενισχύσει, έτσι, δηλαδή στο 50% του κόστους για να μπορέσουν να διοδοτηθούν. Ναι, ναι. Λέω, είναι καινούργια τροπολογία για αυτό. Τώρα κάνω μια πολιτική αξιολόγηση. Και λέω ότι άρα η κυβέρνηση σε τρία διαφορετικά μέτωπα, το πολιτισμικό, να το πω έτσι, το αγροτικό και το εκπαιδευτικό, έχει κάποια ζητήματα σε σχέση με ψηφοφόρους της ελληνικής επαρχίας. Και υποθέτω ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πολύ ισχυρότερη δημοσκοπική εικόνα από την κυβέρνησή του αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε στις μετρήσεις, ενδεχομένως μπει τις επόμενες εβδομάδες, εκκινήσει μια μακρά προεκλογική καμπάνια εν ώψη των ευρωεκλογών, με στοχευμένες επισκέψεις στην περιφέρεια. Νομίζω ήδη σε ό,τι αφορά το αγροτικό ζήτημα έχει ανακοινώσει κάποιες τέτοιες. Ναι, θεωρώ ότι θα το κάνει, γιατί έχουμε και μπροστά μας, όπως είπες, τις ευρωεκλογές και την ανακοίνωση. Πάντως, αυτό που λέει η Μαρίνα για το νομοσχέδιο τα μη κρατικά, όντως δόθηκε σήμερα ο Πιερακάκης αποφάσισε να δώσει, ο Υπουργός Παιδείας τέλος πάντων, να δώσει κίνητρα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μειώνοντας το μισό την εγγυητική επιστολή που πρέπει να καταθέσει ένα ξένο πανεπιστήμιο για να ανοίξει εκεί παράρτημα. Ναι, κάτι το οποίο θα ενισχύσει και την περιφέρεια σε πολλαπλά επίπεδα. Και το οποίο έχει ζητήσει και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και πάντως, δηλαδή να τεθούν και γεωγραφικά κριτήρια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και επειδή είπαμε για το αγροτικό, είναι ένα μείζον ευρωπαϊκό ζήτημα. Ναι. Επομένως, δεν είναι μόνο
το εθνικό πλαίσιο. Όντως. Και για να μην λέμε ότι ευλογούμε τα γένια μας, πραγματικά η εικόνα των Ελλήνων αγροτών στο Σύνταγμα ήταν πολύ πιο. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά και στη χώρα μας δεν το είχαμε ξαναδεί. Θα δούμε τη Δευτέρα στη Σέλη. Μια πολύ μικρή κουβέντα, κύριε Παππού, γιατί πρέπει να κλείσουμε και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Ότι έχουμε μεν αυτήν την άρνηση στο νομοσχέδιο. Στην ψήφιση, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με φαινόμενα τύπου αντιπολίτευσης, ας πούμε, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τέλη δεκαετίας του 2000 με απόλυτη άρνηση των μη κρατικών πανεπιστημίων και με υποκίνηση κινητοποιήσεων και τοξικότητα. Ίσα-ίσα, άμα δει κανείς και τη στάση της ΠΑΣΠ μέσα στις σχολές, αλλά και δηλώσεις τελεχών από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ήταν για ανοιχτά πανεπιστήμια και τουλάχιστον προσπάθησαν να, όσο μπορούν να αποτρέψουν τις καταλήψεις. Άρα έχουμε μια άλλη ποιοτικά αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το πεδίο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Έχουμε και τη μονομαχία στο ΕΛΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πότε θα βαρέσουν οι σιρήνες εκεί για να αρχίσει και η προεκλογική περίοδος, αλλά και τελικά πότε θα υπάρξει η ημερομηνία των εκλογών. Εμείς περισσότερο στηρίζουμε και λέμε ότι μάλλον θα πάμε για Απρίλιο. Θα αφήσουν το Μάρτιο να χαθεί, γιατί δεν νομίζω να βάλουν τον κόσμο μέσα ανάμεσα σε δύο αργίες να τρέχει να ψηφίζει με το 2 ευρώ είτε τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, όπως δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Έτσι δεν είναι? Αυτό ακούγεται, ακούστηκε λίγο σαν απειλή. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε εδώ με τους ειδικούς μας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία έχουμε συλλέξει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε πάρτε κι εσείς χαρτί και μολύβι για να θέσετε τα ερωτήματα τα οποία σας απασχολούν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αυτό που αφορά στα δικά σας ζητήματα, στα ζητήματα κυρίως της τσέπης, δάνεια, συντάξεις, επιδόματα, και τρέχουν πάρα πολλά αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε να σας συστήσω στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, Μαργαρίτα Καρδαρή, εργατολόγος. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Μαργαρίτα μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Μάρα Μεθενίτη, φοροτεχνικός. Ξέρεις, σε βλέπω και μετράω τις μέρες. Λέω 23 είναι σήμερα, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Έχουμε... Ευτυχώς αυτή είναι. Γιατί μόνη φορά που λέμε ότι ευτυχώς που είναι δίσεκτο για το Φεβρουάριο είναι που έχει μία μέρα παραπάνω. Δηλαδή, τουλάχιστον αναφορικά με τις 28 και τις 29. Και Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Είναι από τις φορές, καλησπέρα κύριε Νικολακόπουλε, που πραγματικά έχετε και εσείς από την πλευρά σας να πείτε ευχάριστα, και αναφέρομαι στον εξοδικαστικό, που τελικά είχαμε ευνοϊκές ρυθμίσεις και κατάφερε περισσότερος κόσμος, νομίζω, να ενταχθεί. Ακριβώς. Έχει μπει σε ένα καλό πλαίσιο. Ήδη υπάρχει μεγάλη διαφορά με τους δανειολήπτες και υπάρχουν και τα πρώτα από τα συμπεράσματα. Αυτό που λέγαμε και άλλες φορές από την εκπομπή σας, η υποχρέωση του ΦΑΝ να αποδεχτεί τη λύση οδήγησε σε ένα δρόμο θετικό για βιώσιμες λύσεις. Αλλά φυσικά υπάρχουν και παγίδες και άλλα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλά, προφανώς. Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, θέλω να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί μου είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον στο διάλειμμα και καλύτερα να το πεις εσύ. Ναι. Γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, αναφορικά με τα ειδοποιητήρια, τα οποία είναι έτοιμα, αυτό που ελεύθερους επαγγελματίες για να πληρώσουμε τώρα τις εισφορές του Ιανουαρίου. Όσοι είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι βγήκαν με την προσάυξη των εισφορών. Με αυτό το 10... Και να θυμίσουμε, το 10% αφορά τους μισθωτούς. Ωραία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που συνεχίζουν να εργάζονται ενώ συνταξιοδοτούνται θα πληρώσουν τον κλάδο σύνταξης προσαυξημένο κατά 50%. Ωραία. Και οι κατηγορίες δικηγόροι, γιατροί που έχουν και μηχανικοί, όχι γιατροί δεν έχουν επικουρικό, δικηγόροι και μηχανικοί που έχουν και επικουρικό, ωραία, θα καταβάλουν 40% προσάυξηση στον κλάδο της σύνταξης και την επικουρική σύνταξη. Μάλιστα. Στον κλάδο τον επικουρικό και την σκύρια σύνταξης. Οπότε τα είδαμε προσαυξημένα. Άρα, ναι, άρα για να το εκλαϊκεύσουμε περισσότερο, ουσιαστικά θα έχουν... Ναι, να ξεχάσουμε βέβαια την παρακράτηση στη σύνταξη, αλλά θα δούμε και τα ειδοποιητήριά μας προσαυξημένα. Μάλιστα. Ήδη από 1η-1η του 24, τώρα το Φεβρουάριο πληρώνουμε για τον Ιανουάριο, είναι ήδη με την προσαύξηση. Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρά, έχουμε τώρα, είμαστε στις 23 του μηνός, 24 ξημερώνει. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για τα POS. Πραγματικά αγώνας δρόμου. Για να τα προμηθευτούν οι επαγγελματίες. Είναι δύο τα προβλήματα. Mm-hmm. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι εντάχθηκαν στην υποχρέωση να έχουν POS το Δεκέμβριο. Άρα αυτοί προσπαθούν μέχρι και τέλος του μήνα να κάνουν την αίτηση τουλάχιστον στην τράπεζα και να έχουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην έχουν πρόστιμο.
αυτοί θα λάβουν, έχουν την υποχρέωση μάλλον να ενεργοποιήσουν το POS μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Η δεύτερη κατηγορία. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί λες, επειδή τουλάχιστον να προλάβουν να κάνουν την αίτηση. Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα, διαπιστώνεται πρόβλημα στην αίτηση για να πάρουν το POS οι κλάδοι οι οποίοι θέλουν να. Μάλλον πρέπει, υποχρεούνται να έχουν POS. Ναι, δυστυχώς. Το πρόβλημα είναι κυρίως ότι υπάρχει πολύ φόρτο εργασία στις τράπεζες. Άρα καταλαβαίνουμε και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις κλείνουν πολύ καθυστερημένα ραντεβού. Υπάρχουν άνθρωποι που από το Γενάρη έχουν προσπαθήσει να έρθουν σε επικοινωνία με την τράπεζά τους και έχουν καταφέρει και έχουν κλείσει τα ραντεβού τους μέσα Φεβρουαρίου. Εκεί σε περίπτωση που φτάσεις στο ραντεβού και τελικά σου λείπει κάποιο δικαιολογητικό ή κάτι δεν, ή ο φακελός σου δεν είναι πλήρης, τότε καταλαβαίνουμε ότι πάλι έρχεται πίσω όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να προσμετράτε το γεγονός του ενδιαφέροντος από την πλευρά του υπόχρεου σε POS. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν έχω συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα, γιατί ενδεχομένως να είχα και λυπή ενημέρωση. Αλλά το γεγονός ότι έχω κάνει έτοιμα για να λάβω POS και απλά δεν έχει γίνει, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει εκεί μια ελαστικότητα. Γιατί πρέπει. Αν οι άνθρωποι έχουν τρέξει γι' αυτό, αλλά οι τεχνικοί λόγοι τους το καθιστούν αυτό δύσκολο, να μην πληρώσουν πρόστιμο για μια τεχνική δυσκολία. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου προς την τράπεζα, είναι καλυμμένη. Θα πρέπει μέχρι τέλος Μαρτίου μετά να υπάρχει το τερματικό στο χώρο τους. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν που τρέχει είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία που τρέχει και τρέχει με μεγαλύτερο άγχος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη ενεργές ταμιακές, έχουν ήδη υποχρέωση για POS και πρέπει να κάνουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές τους. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε ότι το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως και από την έλλειψη τεχνικών γνώσεων σε πολλές περιπτώσεις από των ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ελλειπής χρόνος και βλέπουμε επίσης ότι πολλοί πάροχοι POS έχουν καθυστερήσει να κάνουν τις αναβαθμίσεις των σχετικών τερματικών έτσι ώστε να είναι εύκολη και διαθέσιμη η διασύνδεση. Είδαμε πολλές εταιρείες οι οποίες παρέχουν τα POS να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα στο Φεβρουάριο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Δεν αναμένεται να δοθεί παράταση από ό,τι λένε και από το Υπουργείο και τα πρόστιμα θα είναι. Ξεκινούν από 10.000. Ωραία. Να δούμε λίγο τις κάρτες στο συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσουμε να πάρουμε και τα ερωτήματα τα δικά σας. Λοιπόν, αυτό που μας έλεγες, Μάρα. Τώρα πήγαμε στον έμφυα. Έως 8 Μαρτίου για τις αλλαγές για το 2023 πρέπει να τις κάνει ο φορολογούμενος. Την αλλάξετε πάλι την κάρτα. Είμαστε λοιπόν στις ταμιακές με τα POS. Έως 29 Δευτέρου η διαδικασία. Από 1η Τρίτου οι κυρώσεις, εάν δεν έχετε κάνει την αίτηση. Έτσι δεν είναι? Όχι, για τη διασύνδεση. Α, εδώ είναι τη διασύνδεση, συγγνώμη. Είναι για τη διασύνδεση. Από 1η Τρίτου τρέχουν κανονικά οι κυρώσεις. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, να πούμε το πρόστιμο σε περίπτωση που η επιχείρηση που έχουμε τηρεί απλογραφικά βιβλία είναι 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που τηρεί διπλογραφικά είναι 20.000 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ τσουχτερά. Θα αναμένουμε και το επόμενο διάστημα, βέβαια, τις επόμενες μέρες. Έχουν πει και από το Υπουργείο ότι αναμένουν να δουν και τη ροή της διασύνδεσης για να τη λάβουν στην υπόψη τους σε περίπτωση που δοθεί κάποια παράταση. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα που αφορά τον έμφυα για να περάσω λίγο στον κύριο Νικολακόπουλο για τον εξοδικαστικό που θέλω κάτι. Ωραία. Όχι, ωραία. Αυτά είναι τα πρόστιμα που μας έλεγες, 10.000 για τα απλογραφικά και 20.000 για τα διπλογραφικά. Σωστά. Ωραία. Έχουμε και την κάρτα του έμφυα. Ωραία. Μέχρι τις 8 λοιπόν Μαρτίου οι αλλαγές για τις μεταβολές που έχουν υπάρξει στην ακίνητη περιουσιακή κατάσταση μέσα στο 2023. Μέχρι και 1η Τρίτου οι αιτήσεις για τη μείωση του ένφια μέχρι και 10% για ασφαλισμένες κατοικίες. Τέλη Μαρτίου θα εκδοθούν τα νέα ειδοποιητήρια για τον ένφια, ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί φέτος σε 11 δόσεις, με 10 δόσεις ήταν πέρσι, άρα έχουμε συν μία δόση. Και η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί τέλος Απριλίου με το καλό. Με το καλό, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, είπαμε τα ευχάριστα για τον εξοδικαστικό. Συνεχίζουν όμως και υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή αυτοί οι οποίοι απορρίπτονται ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι συναντάνε δυσκολίες είναι γιατί, δηλαδή ποιο είναι αυτό το αγκάθι στον εξοδικαστικό που παραμένει? Τέσσερα είναι τα βασικά αγκάθια. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία όπου ουσιαστικά με την ένταξη στον εξοδικαστικό αναγνωρίζει τα χρεωστικά υπόλοιπα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι στείλει στο σύστημα το Fund, το οποίο πολλές φορές είναι διωγγωμένο, ουσιαστικά το αναγνωρίζεις. Υπάρχει ένα παραθυράκι όπου μπορείς να γράψεις κάποια παρατήρηση, αλλά επί της ουσίας νομικά δεν σε καλύπτει πλήρως. Επομένως, πρέπει πριν μπούμε στον εξοδικαστικό ή να υπάρχει μια διαδικασία στην πλατφόρμα όπου εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση να υπάρχει ένα στάδιο όπου να υποχρεώνεται το ΦΑΝΤ να αποδώσει λεπτομερή στοιχεία, δηλαδή να πει πόσο είναι το αρχικό κεφάλαιο, πόσες είναι οι καταβολές και πόσο είναι το χρεωστικό υπόλοιπο και πόσο έχει υπολογιστεί. Ωραία. Ή εν πάση περιπτώσει αυτός ο οποίος έχει προσφύγει δικαστικός κάνοντας μια ανακοπή στη διαταγή πληρωμής, να παγώνει η διαδικασία μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση, αλλά να μην κινδυνεύει να πάει στον πληστηριασμό. Μάλιστα. Και αυτό είναι το δεύτερο αγκάθι που θέλω να πω, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα
Παρότι είχαμε την αποχή οι δικηγόροι σε πράξη εκτέλεσης, δηλαδή να μην γίνονται κατασχέσεις κτλ., τα φαντς βρήκαν έναν άλλο τρόπο μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων να ξεκινάει την κατάσχεση, το οποίο δεν είναι νομικά σωστό. Μάλιστα. Ή τουλάχιστον μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστικό, διότι ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος δεν είναι δικηγόρος για να δώσει εντολή στο δικαστικό επιμελητή. Αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, ναι, μεν πιθανόν να ακυρωθούν δικαστικώς, αλλά χρειάζεται μια διαδικασία. Εάν παρακάψουμε αυτή τη διαδικασία και πάμε στον εξωδικαστικό, έχει χαθεί η προθεσμία μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του εξωδικαστικού. Επομένως, φανταστείτε, εάν δεν βγει βιώσιμη λύση ή δεν την αποδεχθεί. Έχει χαθεί και το διάστημα αυτό, οπότε ουσιαστικά και πάλι αυτό βρίσκεται. Τον επόμενο μήνα γίνεται ο πληστηριασμός. Λοιπόν, Μαργαρίτα, θα έχω, λέει, 40 χρόνια εργασίας στα 60 μου χρόνια ηλικίας. Θα μπορώ να φύγω με πλήρη σύνταξη ή πρέπει να περιμένω μέχρι τα 62. Δυστυχώς πρέπει να περιμένει τα 62, πρέπει να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις. Αθρηστικά λοιπόν. Και 62 και 40. Η Έλενα μας ρώτησε. Λοιπόν, επίσης, αν γνωρίζετε, άνοιξε η πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων αυτοαπασχολούμενων και αν ναι, πού άνοιξε η πλατφόρμα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Θα βγει ανακοίνωση. Βέβαια, θα το δούμε και στον ΕΦΚΑ. Θα το δούμε και στον ΕΦΚΑ, άρα λοιπόν θα υπάρχει. Αλλά να μην ανησυχούν οι τηλεθεατές μας, γιατί δεν θα κλείσει. Δεν θα ανοίξει για λίγες μέρες και θα κλείσει. Θα μείνει ανοιχτή για να μπαίνουν συνέχεια και οι νέοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Οπότε δεν χρειάζεται ανησυχία, απλά να μην το ξεχάσουμε να το δηλώσουμε. Ωραία. Μάρα, λέει, αποκλειστήκαμε από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ επειδή η ασφάλιση, αυτό που το λέγαμε, ήταν έναντι σεισμού και πυρκαγιάς, αλλά όχι και πλημμύρας. Αν το θεωρείτε λογικό και δίκαιο, ο κύριος Νίκος. Το είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι αυτή την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ που παίρνουν στο 10% από τα ασφαλιστήρια είχε μπει και ο όρος της πλημμύρας. Αλλά πάρα πολλά από τα ασφαλιστήρια τα οποία είχαν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν εμπερίχαν τον όρο αυτό, οπότε αυτοί αποκλείστηκαν. Δυστυχώς. Αν υπάρχει μια κάποια πρόβλεψη ότι ενδεχομένως για όσους. Όπως και για το σεισμό υπήρχε θέμα με τις ασφαλιστικές. Τα παλαιά κτίρια για να τα. Πρώτου αντισεισμικού νόμου. Ναι. Για να τα ασφαλίσουν για το σεισμό, ήθελε μια πιο δύσκολη διαδικασία, μελέτες κτλ. Επομένως, αρκετά δεν είχαν μπει τα παλαιά κτίρια και στο θέμα του σεισμού και έτσι δεν πήραν και το 10%. Για τα παλιά ασφαλιστήρια, ρωτάω και τους δυο σας, και τη Μάρα και τον κύριο Νικολακόπουλο, δεν μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση. Δηλαδή, γιατί μέχρι πρότινος η πλημμύρα δεν ήταν κάτι το οποίο απασχολούσε. Και επίσης τώρα δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπο. Ειδικά για κατοικίες από ναι, δηλαδή, απρόσωπος στον τέταρτο όροφο, πώς να πάρει κάποιος να προβλέψει την πλημμύρα. Δυστυχώς ο νόμος ψηφίστηκε έτσι εξ αρχής. Δηλαδή από το καλοκαίρι του 23 το γνωρίζουμε ότι πρέπει να πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις. Δεν νομίζω ότι αναμένεται να αλλάξει κάτι. Έχουν τεθεί και τα σχετικά ερωτήματα και στους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχουν δώσει κάποια διαφορετική απάντηση. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα. Για το 23. Μπορεί λοιπόν ένας που έχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα ασφαλιστήριο που είναι από πυρκαγιά, για πυρκαγιά και σεισμό να κάνει αυτό που λέμε επέκταση του ασφαλιστήριου συμβολέου έτσι ώστε να τύχει της έκπτωσης το 24. Μπορεί. Βεβαίως. Με εξτρά φαντάζομαι πληρωμή στα ασφάλιστρα. Σίγουρα. Το οποίο είναι, αν έχουμε μια τάξη μεγέθους, ας πούμε, δηλαδή αξίζει η διαδικασία του να κάνεις όλο αυτό για να πάρεις την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Δεν έχω εικόνα για το κόστος, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζυγίσουν και τον κίνδυνο. Σε περίπτωση δηλαδή που πράγματι υπάρχει κίνδυνος για την πλημμύρα, για παράδειγμα, αλλά δεν το είχαν προβλέψει το προηγούμενο διάστημα. Καλό θα ήταν, γιατί βλέπουμε πώς πλέον λειτουργούν και τα καιρικά φαινόμενα. Καλό θα ήταν να ασφαλίσουν το κίνητό τους πλήρως. Για πλημμύρα. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιο σπίτι είναι σε υψηλό όροφο, τώρα η πλημμύρα, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη να. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να μιλήσουν με τον ασφαλιστή τους, να δουν ότι αν αυτή η επέκταση του συμβολέου σαν κόστος είναι κάτι το οποίο συμφέρει, έτσι ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να πάρουν την ασφάλιση του ΕΦΙΑ του 10%. Πάντως, αν το κάνουν από τώρα, να ξέρουν ότι θα έχει σίγουρα ισχύ από πρώτη τρίτου, συγγνώμη, φαντάζομαι, οπότε θα έχουν χάσει ένα μέρος, το πρώτο δίμηνο δηλαδή το 2024, δεν θα λάβουν όλο το 10%, θα λάβουν μια αναλογία. Κύριε Νικολακόπουλο, υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων και αν. Επειδή γενικότερα οι άνθρωποι, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, είναι καμένοι από την αύξηση των επιτοκίων, αν αναμένονται και άλλες αυξήσεις. Και πού οδηγείται όλη αυτή η εικόνα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο δανειολήπτης είναι συνεχώς σε μία απειλή. Και είναι απροστάτευτος από την άποψη ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει σχεδόν διπλασιαστεί η δόση. Δυστυχώς υπάρχει μια πρόβλεψη για 1-2 ακόμα αυξήσεις.
Ίσως πιο μακρινά, δηλαδή ωραία, όχι τόσο κάθε μήνα, κάθε δίμηνο που γίνονται προηγούμενα, και μια σταθεροποίηση. Αλλά φυσικά όλα είναι ρευστά από τη διεθνή συγκυρία και από το πώς θα εξελιχθούν και τα μέτωπα και των πολέμων, αλλά και τις οικονομίες. Δεν ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα χρέους. Έχει πολλά προβλήματα. Εάν αυτό δημιουργήσει ανασφάλεια στις τράπεζες ή γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε μειώσει των επιτοκίων, αλλά θα έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις. Μαργαρίτα μου, επίδομα μητρότητας. Επίδομα μητρότητας, λοιπόν, είναι για 9 μήνες. Mm-hmm. Αντιστοιχεί στο βασικό, στον κατώτατο μισθό, που είναι σήμερα 780. Αν έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε για το πώς θα εξελιχθούν και τα σενάρια. Το παίρνουν πλέον οι ελεύθερες επαγγελματίες και οι αγρότησες. Έχουν ενταχθεί ακόμα και στην κατηγορία αυτή για το επίδομα και μητέρες από το πρώην ΤΑΙΤΕΚΟ, ΕΤΑΠ ΜΜΕ και εδώ ΕΑΠ. Ωραία. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα αλοχίας και οικειοφορίας από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερες, με την έννοια ότι έχουν πληρώσει εισφορές για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα, ενώ έχει επεκταθεί, θα πρέπει, πρέπει ουσιαστικά να είναι και ασφαλιστικά ενήμερα. Και είπαμε, είναι 9 μήνων, 780 επί 9 μήνες. Ωραία. Δικαιούνται πλέον και οι αγρότες και οι ελεύθερες επαγγελματίες. Και είπαμε ότι είναι αυτό το οποίο δεν έχει ισοδηματικά κριτήρια. Όχι, γιατί είχε κάποιες φίλες της εκπομπής, το είχαν προφανώς, όπως και εμείς μπερδέψαμε το. Και αναδρομικά για παιδιά από 24/9 του 23. Και αυτό είναι μια είδηση καινούργια. Περίμενε. Δηλαδή, για παιδιά που έχουν γεννηθεί. Από 24/9 του 23. Ναι, ναι. Μπορείτε αναδρομικά να διεκδικήσετε. Για το 9μηνο. Για το 9μηνο και εσείς τα χρήματά σας με μια αίτηση, προφανώς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ωραία. Μια αίτηση. Θα προηγηθεί φυσικά το επίδομα οικειοφορίας και λοχίας. Mm-hmm. Έπεται mm-hmm. το επίδομα μητρότητας. Έπονται με τα κανονικές άδειες. Και να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η προστασία των 18 μηνών για την απόλυση. Δεν μπορεί να απολυθεί μια μητέρα. Πάντως, καλά κάνεις και το αναφέρεις αυτό, γιατί για το επίδομα μητρότητας έχουν ακουστεί πολλά και πραγματικά το έχουμε χαιρετήσει κι εμείς. Γιατί πολλές μας είχαν παραμονηθεί ότι δεν παίρνουν το επίδομα γένας. Γιατί είναι πολύ χαμηλά, μάλλον όχι πολύ χαμηλά, είναι πολύ περιοριστικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί πρόκειται για οικογενειακό επίδομα και είναι πολύ χαμηλά. Ναι. Μάρα, γίνεται λέει μεγάλη κουβέντα για τα POS, ναι, το αναγνωρίζουν, αλλά για όσους είναι με μπλοκάκι και είναι και χωρίς ταμιακή μηχανή, ισχύει και για αυτούς υποχρεωτικότητα της διασύνδεσης με τα POS? POS, χρήση POS, έχουν υποχρέωση να έχουν όσοι έχουν λιανικές συναλλαγές. Όσοι έχουν γενικές. Λιανικές συναλλαγές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσοι έχουν συναλλαγές με ιδιώτες. Οι μπλοκάκιδες δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες. Έχουν. Πολύ ωραίος όρος φοροτεχνικά. Οι μπλοκάκιδες. Ναι, για να... Καλά κάνεις, γιατί ουσιαστικά μιλάμε πιο απλά για να καταλάβουν αυτοί τους οποίους αφορά. Άρα λοιπόν δεν έχουν υποχρέωση. Όχι, γιατί έχουν συναλλαγές μόνο χονδρικές. Συναλλαγές μόνο άλλου τύπου, άρα δεν έχουν καμία υποχρέωση. Ωραία. Οπότε εσείς εξαιρείστε μπλοκάκιδες. Μ' άρεσε αυτό. Και είμαι ελεύθερος, λέει, επαγγελματίας. Υποχρεούμαι να δηλώσω στο My Data τα έξοδα εκτός από τα έσοδα? Εννοείται, βεβαίως. Αυτό τώρα τι ερώτηση. Εννοείται. Και γίνεται και. Για να μπορέσετε να. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Υποχρέωση η οποία. Βέβαια. Υποχρέωση η οποία λειτουργεί από το 2021. Οπότε έχει αργήσει, μάλλον, ο τηλεθεατής μας. Καλό θα ήταν να θεσπεύσει και να κάνει τις συγκεκριμένες υποβολές, γιατί θα έχει πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Πρόβλημα. Τώρα έχουν κλειδώσει και οι περιοδικές του ΦΠΑ. Δεν θα μπορεί να υποβάλει και τις περιοδικές του ΦΠΑ. Θα υπάρχουν προβλήματα έτσι το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει χαρακτηρισμό και όλα των εξόδων του. Α, μάλιστα. Ωραία. Είναι κάποιες διαδικασίες τεχνικές που θα πρέπει που να τις... Θέλουν μεγάλη ανάλυση για τον αέρα. Θέλουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά δηλώνουμε... Δεν θα τα έχει δηλώσει. Έχουν καταργηθεί συγκεντρωτικές. Ναι. Πλέον είμαστε σε εποχή My Data. Έχουμε εξελιχθεί. Μιλάω για το χρόνο 2021-2022. Ναι. Δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για συγκεντρωτικές καταστάσεις. Όχι, ναι. Αν τα έχει κάνει τότε, λέω, λογικά θα έχει. Δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει την υποχρέωση να το δηλώνει στα My Data πλέον. Δηλαδή ανεβαίνουν από του αντιπαλόμενου και πρέπει να κάνουν. Πάντοτε είναι. Εσεί των χαρακτηρισμών εκεί. Μιλήστε με τον φοροτεχνικό σας για να μπορέσετε να βρείτε άκρη. Είναι απαραίτητος όπως ο γιατρός, όπως είπαμε και ο δικηγόρος. Λοιπόν, ελβετικό φράγκο. Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Δεν υπάρχει φορά που δεν έχουμε ερώτηση για το ελβετικό φράγκο. Όμως μια μεγάλη πληγή που πηγαίνει και από τον Άριο Πάγο και από τα δικαστήρια από αναβολή σε αναβολή και έτσι δεν έχουμε λύση. Δύο πράγματα είναι σε εξέλιξη. Το πρώτο είναι η καινούργια νομική βάση σχετικά με τη διαδικασία της προστασίας των δανειοληπτών από το ελβετικό.
και οι διεθνείς εξελίξεις, οι αποφάσεις που βγαίνουν στην Ευρώπη, οι οποίες είναι θετικές. Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να περιμένει τη διαδικασία, τη δικαστική που είναι αφίβολο πότε θα γίνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, μπορεί να διαπραγματευτεί με την τράπεζα, με το ΦΑΝΤ, κάποια ρύθμιση, έστω προσωρινή, για να λιγοστέψει την ενδεχόμενη χασούρα με το ελβετικό. Μην ξεχνάμε ότι αναλόγως και με τις συγκυρίες ισχυροποιείται το ελβετικό, ίσως να επιλέξει και ως δεύτερη λύση να αλλάξει την ισοτιμία, αποδεχόμενος ό,τι έχει χάσει, έχει χάσει, αλλά εν πάση τουλάχιστον να σταματήσει από εδώ και στο εξής να συνεχίσει. Και μια τρίτη λύση είναι αν μπορεί να προχωρήσει σε κάποια ευρεστοποίηση ή να δανειστεί για αφέβαση καταβολή για να διαπραγματευτεί καλύτερη ρύθμιση με το ΦΑΝ, ώστε να μειώσει λίγο το ρίσκο που έχει υποστεί, μάλλον την ζημία που έχει υποστεί από το ελβετικό και την ισοτιμία όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, επειδή έρχονται τώρα κατά ρυπάσει ερωτήσεις, έχετε λέει πληροφορίες για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης? Για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης έχουν ακουστεί κάποια σενάρια, δεν έχει ψηφιστεί κάτι ακόμη. Και ρωτάει αν θα ψηφιστεί πριν από τις ευρωεκλογές. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι για ποιους λόγους. Ναι, σενάρια. Είχε ακουστεί ότι μέχρι και το Μάρτιο θα ψηφιζόταν το σχετικό θέμα με την εισφορά αλληλεγγύης, που πάμε για μείωση των συντελεστών. Να θυμίσουμε ότι αφορά κύριες συντάξεις πάνω από 1.400 ευρώ. Ναι, άρα είναι μια... Και επικουρικές πάνω από 300. Οι συντελεστές κυμαίνονται από 3% σήμερα έως 14%. Λένε ότι θα πέσουν κατά το ίμιση ή δεν θα ισχύουν τουλάχιστον από το πρώτο ευρώ. Θα δούμε πώς θα καταλήξουμε και πώς θα ψηφιστεί ο νόμος. Πάντως θα έχουμε μία μείωση στην εισφορά και θα είναι σημαντική για τις μεγάλες συντάξεις. Ωραία. Λοιπόν, περιμένει να πάρει αναδρομικά ένας φίλος ή μια φίλη για 22 μήνες. Έχει κάνει ρύθμιση στην εφορία. Και προφανώς για κάποιον άλλο λόγο. Πληρώνει κανονικά τις δόσεις μου. Όταν όμως αυτά τα χρήματα μπουν στην τράπεζα των αναδρομικών λοιπόν των 22 μηνών, υπάρχει περίπτωση να μου τα κατάσχει η εφορία? Όχι, όπως δεν έχει ρύθμιση, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ρύθμιση η οποία τηρείται, άρα λογαριασμό είναι ελεύθερο, δεν έχει κάποια κατάσχεση, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι, να μην αγχώνω τη τηλεθεατή. Ωραία. Εξαιρετικά. Τι θα γίνει με τη συντάξη των ομογενών που είναι 30 ετία και 40 ετών? Η συντάξη των ομογενών, αυτό που ρωτάει ο τηλεθεατή μα, αφορά το εξή. Η εθνική σύνταξη, που σήμερα είναι 427 ευρώ, για να δοθεί ολόκληρη σε κάποιον που μένει στην Ελλάδα 40 χρόνια. Εξετάζεται αυτό τα 40 χρόνια. Όταν είναι ομογενής όμως, εξετάζονται τα 30 και παίρνει την ίδια εθνική σύνταξη. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει ψηφιστεί και ισχύει. Ωραία. Κύριε Νικολακόπουλε, όταν ξεκινάει πλέον ο εξοδικαστικός μηχανισμός, σου βγαίνει το δοσολόγιο και όλα αυτά, το παρακολουθεί κάποιος. Εκπίπτει του εξοδικαστικού μηχανισμού μετά από πόσες μη καταβληθήσεις δόσεις? Κανονικά ισχύει αυτό που γενικά ισχύει στην τρίτη δόση. Στην τρίτη δόση, ναι. Και συγγνώμη, αυτές τις οποίες έχει χάσει θα πρέπει να τις δώσει. Δηλαδή, ναι. Χάνοντας την πρώτη, θα πρέπει τη δεύτερη να τη δώσει πρώτη στην δεύτερη. Σωστά το λέτε. Ωραία. Είναι συλλογικά. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει καθυστερήσει συλλογικά. Ωραία. Αυτό που πρέπει να προσέχει είναι, επειδή τα δοσολόγια θα βγουν ή ξεκινάνε να βγουν τώρα, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα επιτόκια, όπως είπαμε προηγουμένως. Να παρακολουθεί και να έχει και επικοινωνία με το ΦΑΝΤ, ώστε να του έρχονται statements, γιατί πολλές φορές δεν έρχονται, για να μην φτάσει ένα σημείο να υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο και να το εμφανίσουν αργότερα και να μην μπορεί να το πληρώσει. Αυτό όμως ξέρετε κάτι. Τώρα εντάξει, εγώ με πιάνει το. Είναι λίγο άδικο να πρέπει αυτός ο οποίος έχει το δοσολόγιο να παρακολουθεί το επιτόκιο και να μην τον ενημερώνει. Δηλαδή τώρα, άμα είναι να κάτσει ο καθένας. Να σας πω, έχω πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί πρέπει να παρακολουθείς πολλά πλέον. Ακριβώς και με τις διαδικασίες των δοσολογίων που είχαν βγει για τον νόμο Κατσέλη. Βάζαν τις δόσεις και τους ερχόταν μετά ένας λογαριασμός από την τράπεζα ότι λόγω αύξησης του επιτοκίου ή ένα ποσό ασφάλισης που παρότι ήταν ασφαλισμένο το σπίτι. Το βάζαν στο λογαριασμό. Άρα παίρνανε μέρος στις δόσεις για την ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι τέτοιες πρακτικές θα γίνουν και τώρα με τον εξοδικαστικό. Άρα πρέπει να παρακολουθούν αν η δόση έχει πάει πλήρης και δεν έχουν κρατήσει κάτι οι τράπεζες και τα funds. Δεύτερον, σε ποιο λογαριασμό θα πηγαίνει, γιατί τα funds αλλάζουν από μέρα σε μέρα, γίνονται μεταβιβάσεις. Γενικότερα πρέπει να τα πρέπει να προσέχει και ξαναλέω από κοντά τους ειδικούς. Έχουμε χρόνο για μόνο μία ερώτηση? Ναι. Λοιπόν, ο αδερφός μου λέει έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια. Η μητέρα μου παίρνει σύνταξη χειρίας και ασφαλίζει για τον αδερφό μου. Όταν λοιπόν φύγει η μητέρα μου από τη ζωή, εκείνος μπορεί να πάρει τη σύνταξη της μητέρας, επειδή ακριβώς είναι και σε αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς? Η υγείας που έχει παρουσιαστεί έχει πριν, διαγνωστεί, πριν το 18ο έτος της ηλικίας.
Μάλιστα. Μόνο λοιπόν αν έχει διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη ασθένεια πριν το 18ο έτος της ηλικίας. Ναι. Και πόσα ένσημα χρειάζονται για τη χαμηλότερη σύνταξη και πόσο περίπου θα είναι αυτή. 4.500, δηλαδή σημαίνει 15 έτη ολόκληρα. Ωραία. Τώρα το πόσο είναι εξαρτάται και από τους μισθούς που έχει, κατά κανόνα είναι γύρω στα 400 ευρώ. Κατά κανόνα 400 ευρώ και 4.500 ένσημα τα οποία χρειάζονται κάτω υποχρεωτικά από αυτά δεν μπορεί να πάρει για να βγει στην Ελλάδα. Υπάρχουν γύρατος, όχι αναπηρίες, θέλουν γύρατος, και λιγότερο. Όχι. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον τρόπο με τον οποίο τίθεται η ερώτηση, είναι γύρατος, όχι ναι. Αναπηρίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις που αφορούν και στις τριετίες και αυτά, θα καταλαβαίνετε ότι θα ξαναπάρετε τα υπέροχα. Το είναι σας ολόκληρο και θα ξαναρθείτε εδώ για να το αναλύσουμε, γιατί γενικότερα και από γνωστούς μου βλέπω ότι έχουν βγει τα μπλοκάκια και υπολογίζουν για τις τριετίες αν ήταν στον ίδιο ναι. Πώς ήταν, πότε συμπληρώθηκε και όλα ρωτάνε αυτά. Ρωτάνε και οι ίδιοι ασφαλισμένοι και ναι. Σε εμάς καθημερινά στο γραφείο. Και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν να βρουν τα ένσημά τους, το ποιος έχει υποχρέωση να, έχει, να τηρεί τον ναι, κατάλογο των ενσήμων. Οι ίδιοι, επειδή δεν τα δίνουν ήδη από πρώτη πρώτου όπως είναι υποχρεωμένοι και ζητάνε και δικαιολογητικά, είναι σημαντικό, πρέπει να το πούμε. Τελευταίο ερώτημα για τις τριετίες. Αν δεν τα δώσει κάποιος από πρώτη πρώτη του 2024 και μετά αποδειχθεί ότι έπρεπε να τα έχει δώσει, αναδρομικά μπορεί να τα ζητήσει ο εργαζόμενος. Αναδρομικά θα τα πάρει ο εργαζόμενος. Τώρα ξεπάγωσα από πρώτη πρώτου. Ναι, αυτό λέω ότι έχουμε φτάσει, μπαίνουμε πέσει ναι. Το Μάρτιο και αν δεν έχουμε δώσει αυτές τις δύο μήνες. Το ναι, αυτό. Θα το πάρει αναδρομικά. Ωραία, ωραία, εντάξει. Για να έχουμε μια εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, το αντιλαμβάνεστε, τα προβλήματα είναι εδώ και εμείς προσπαθούμε να δίνουμε τις λύσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα ανανεώσουμε. Δεν κλείνω. Ναι. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή μέσα από την συχνότητα εδώ του One Channel στο One Time. Εμείς όμως θα τα πούμε και το Σαββατοκύριακο μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.